Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε σε μια ακόμα στρογγυλή θεά, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Χορηγός για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας είναι η εταιρεία AutoTrack. Η AutoTrack συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες αυτοκινήτου σε ένα χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις επισκευής, φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτου. AutoTrack στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Να περάσουμε στη θεματολογία μας, στον αγώνα του Όφη με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό που έγινε προχθές. Για το πρωτάθλημα της Super League θα επικεντρώσουμε, εκεί θα εστιάσει η απόψινή μας εκπομπή, στην επιβλητική εμφάνιση της κριτικής ομάδας θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Στη νίκη με 2-0 για την ομάδα του Όφη και βέβαια στην επιβλητική εμφάνιση που της έδωσε το τρίποντο με έναν καθόλου απιστικό τρόπο. Πριν συνεχίσουμε όμως, να περάσουμε στα στιγμιότυπα του αγώνα, την αναμέτρηση που έγινε προχθές στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μπαλογιάννης. Το ραλ, τα πόδια του οποίου θα περνούν οι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες του Όφη. Καμάου, το σούτ από μακριά από τον Καμάου, σωστή τοποθέτηση και εύκολη δουλειά για τον Μπόρις Κλέιμαν. Με τον Μπαρτόλο να υποδέχεται και τον Φεράρι να βγαίνει στο overlap, αλλά είναι δύσκολο να του περάσει την μπάλα εκεί. Σέντρα μέσα στην περιοχή, κυνήγησε ο Φανβέρτ ψηλά. Απομάκρυνε ο Πραξιτέλης Βούρος. Μεγιάδο. Και βγαίνει ξανά ταχύτατα Όφη μπροστά. Κάνει κίνηση. Ο Λάμπρου κρατάει, θα σουτάρει, επέμβαση εντυπωσιακή. Κρατάει το 0 ο Κλέιμαν. Φάση αυτή στο 7. Τελείω Λάμπρου στο πρώτο δοκάρι, στο δοκάρι. Έρχεται από πίσω για να σουτάρει και να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στο δοκάρι του Βόλου. Αυτή τη φορά ήταν ο Μεγιάδο ο οποίος είδε την μπάλα μπροστά του και σούταρε. Ξαναδώ τη βρήκε την μπάλα. Πασαλίδης. Ο Ρος θα πάρει φόρα, θα περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος και θα φύγει κόρνερ. Εκτινάχθηκε, έφτασε στην μπάλα ο Μπόι Βάτερμαν και την απομάκρυνε. Έχει χώρο Όφη τώρα για να βγει από τη δεξιά πλευρά, αυτή την πλευρά του Φεράρι που λέγαμε νωρίτερα, με τον Τωράλ να έχει την μπάλα. Ο Τωράλ θα πλασάρει, υπέροχο γκολ στο 12. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 1-0, με τον Γιον Τωράλ να μεταλλεύεται το χώρο που το άφησε η άμυνα του Βόλου. Είτε πως ζήγησε το σούτ, είδε και τον Κλέιμαν έξω από τη γραμμή του τέρματος. Μέσα στην περιοχή το σούτ από τον Λάμπρου και πάλι μπάλα στο δοκάρι. Ο Καμάου θα χάσει μια απίστευτη ευκαιρία. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία που έχουμε δει φέτος στην ελληνική Super League. Μόνος του με αντίπαλο το τέρμα. Δείτε ξανά το δοκάρι από τον Λάμπρου. Εδώ μόνος του ο Καμάου καταφέρνει και στέλνει την μπάλα έξω. Κεφαλιά από τον Φεράρι. Νίνης. Έρχεται ο Μεγιάδο να κερδίσει και να βγάλει μια πάσα στο χώρο για τον Φαντάινεν. Δεν υπάρχει άλλος μέσα στην περιοχή. Ο Φαντάινεν κρατάει, θα γυρίσει προς τα έξω. Έρχεται από πίσω για να πιάσει ένα σουτ και να κάνει τον Κλέιμαν να πέσει χαμηλά. Στην προώθηση του ο Μπαλογιάννης, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Ακόμα μια επέμβαση από τον Κλέιμαν. Δεν και πάλι ωραίο γύρισμα από τον Φαντάινεν. Με την έννοια δεν υπήρχε κάποιος μέσα στην περιοχή. Την έβγαλε έξω στον Μπαλογιάννη, ο οποίος είχε ανέβει. Μπαλογιάννης κάνει κίνηση ο Φαντάινεν και ο Λάμπρου με στην περιοχή. Ο Φαντάινεν μία επαφή, ακόμα μία επέμβαση από τον Κλέιμαν, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του Βόλου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μια πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη του Όφη. Καλή κυκλοφορία, ο Μεγιάδο έξω από την περιοχή. Πέρασε μέσα για τον Καμάου, κλειστή τρίπλα, προσπάθησε να αλλάξει πόδιο. Το ραλ θα σουτάρει, δοκάρι, τέταρτο δοκάρι για τον Όφη. Στο 38 διαμαρτύρονται για κόρνερ, αν καταλαβαίνω καλά, οι παίχτες του Όφη. Εδώ το ραλ. Για να δούμε ξανά. Θα σουτάρει. Ο Κλέιμαν άπλωσε το χέρι του. Δεν μπορώ να καταλάβω αν την έχει βρει την μπάλα ή όχι. Εκπληκτική προσπάθεια του Τωράλ για ακόμα μια φορά. Και πως έφερε την μπάλα με το δεξί στο αριστερό. Ξανά για τον Μεγιάδο. Δεν πρέπει να έχει κάνει λάθος μεταβίβαση όλο το μάτσο Μεγιάδο μέχρι τώρα. Σέντρα από τον Μαρινάκη χαμηλά.
Έρχεται ο Τωράλ να σουτάρει, έχει καλό πόδι, δεύτερο γκολ για τον Τωράλ. Εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή του μάτς, το 49. Όφι παίρνει προβάδισμα, 2 γκολ. Κτείται και πάλι από την προώθηση του Μαρινάκη και την σέντρα. Έρχεται ο Τωράλ με το δεξί αυτή τη φορά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είχε σκοράρει με το αριστερό στο πρώτο ημίχρονο, σημαδεύοντας το δεξί παραθυράκι του Κλέιμαν. Τώρα με το άλλο πόδι θα τον νικήσει ξανά για το 2-0. Και πάλι ο Φερνάντες άλλαξε πόδι και βγάλε μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για τον Μπαρτόλο Χαμένη, γιατί έκανε πολύ ωραία κίνηση για να κλείσει τη γωνία του Βάτερμαν. Στο 56, μεγαλύτερη ευκαιρία του Βόλου στο μάτς. Εδώ έμπαινε ξανά στο παιχνίδι. Εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρομέρο, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Όχι. Παρά τις διαμαρτυρίες των οπαδών και των ανθρώπων του Βόλου γενικότερα. Ο Βούρος ήταν αυτός που σταμάτησε την πορεία της μπάλας μετά την κεφαλιά του Ρομέρο. Σίγουρα πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή. Ξαναλέω, πιθανότητα διαμαρτύρονται για χέρι παίκτες του Βόλου. Σέντρα του Ρεγκατέ είναι καλή για τον Φανβέρτ. Δοκάρι για τον Βόλο τώρα, το πρώτο μετά από τα 4 του Όφη. Κερία για τον Βόλο να μπει ξανά στο μάτς, στο 76. Κεφαλιά και πάλι από τον Φανβέρτ, επέμβαση από τον Βάτερμαν, ακόμα ένα σουτ από τον Μπαρτόλο, μπάλα έξω. Επιβλητικό Σόφι, πιστική καθόλου εμφάνιση και νίκη βέβαια απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Νίκου Νόμπλια που παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γκολ είναι βασικό όποια στιγμή και να μπει, είτε στο πρώτο είτε στο 90. Το θέμα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και για 70 λεπτά κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Μετά το 70, εντάξει, okay, έρχεται και αυτό το να το κρατήσω, οι πολλές αλλαγές. Είναι η δεύτερη φορά που με στεναχωρεί πάρα πολύ, που μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, που ενώ κάναμε πολλές αλλαγές, αντί να σταθεροποιήσουμε λίγο πέσαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε πολύ πολύ καλή εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το. Αυτά από τον Νίκο Νόμπλια. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι που έγινε προχθές στο Πανθεσσαλικό, τη νίκη για την εμφάνιση της ομάδας του. Πιο πριν όμως να σταθούμε σε 2-3 στοιχεία. Να πούμε ότι ήταν το ένατο αίτητο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη. Επιπροσθέτως, ο Όφη έχει χάσει ένα παιχνίδι, έχει μία ήττα, αυτή με τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, στα τελευταία 17 παιχνίδια που έχει δώσει. Από τον προηγούμενο Μάρτιο και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Νίκο Δονόμπλη, μέχρι προχθές, σε 17 μάτς ο Όφη έχει μία ήττα. Αυτή με τον ΠΑΟΚ, με 3-1. Και ενώ μέχρι τότε μετρούσε 10 συνεχόμενες ήττες. Να πούμε ότι στο παιχνίδι το είδατε, άλλωστε 4 δοκάρια σε 37 λεπτά. Σε λιγότερο μάλλον, γιατί δεν ξεκίνησε το παιχνίδι και απευθείας δοκάρι Όφη. 4 δοκάρια σε ένα ημίχρονο, να το στρογγυλέψουμε περισσότερο, το κάνουμε 45 λεπτό. Αυτό είναι ένα ρεκόρ, δεν το έψαξα, το βρήκα τυχαία και το διάβασα, να το πω γιατί είναι ωραίο. Το ρεκόρ το έχει, είναι επίσης ένα παιχνίδι που συμμετείχε ο Όφη, αλλά ήταν εις βάρος του, το 1980, Άρης Όφη 4-0 το αποτέλεσμα στο Χαριλάου, είχε 5 δοκάρια σε ένα ημίχρονο ο Άρης. Ο Άρης παίρνει το χρυσό μετάλλιο, Όφη το αργυρό. 4 δοκάρια σε ένα ημίχρονο. Έχουμε λοιπόν 9 παιχνίδια αήττως εκτός, μία ήττα σε 17 μάτς. Έκτο παιχνίδι, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία, Βόλος, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός, σε τυχαία σειρά βεβαίως, δεν ήταν σε χρονολογική σειρά, ανέπαφη αστεία του Όφη. 6 μάτς στα 10, από τα 10 που ξεκίνησε, που έχουν ξεκινήσει ως τώρα το δείγμα γραφής, δεν είναι φτωχό, στο φετινό πρωτάθλημα χωρίς γκολ. Όλα αυτά, για να ξεκινήσουμε την τοποθέτησή μας, γιατί τώρα κάναμε μια αριθμητική μόνο παράθεση, εκφράζουν κάποιες πραγματικότητες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα εκφράζουν τα νούμερα. Δείχνουν ότι η ομάδα μετέρχεται σε ένα
αγωνιστικό στάδιο που βαδίζει καλά, σε ένα αγωνιστικό στάδιο βελτιώσεως. Το πράγμα αυτό βεβαίως θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Εκφράζεται ξεκάθαρα με σαφήνεια. Εκφράζεται με τη γλώσσα των αριθμών που είναι ψυχρή, που δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Ωστόσο, ζούμε στη χώρα που, όπως είναι γνωστό, ο γάιδαρος πετάει. Οι μεμψίμηροι μπορούν να συνεχίζουν να βλέπουν τα φαντάσματα της απαξίωσης. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι ένα γεγονός που πρέπει να απασχολεί τον Όφη. Αλλά υπάρχει μια αλήθεια ότι δεν γίνεται να ισχύουν όλα αυτά που αναφέραμε πιο πριν. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά και να μην είσαι καλή ομάδα. Διαζύγιο με τη λογική απάρουμε. Αυτό είναι κατάρρευση λογικής. Δεν γίνεται όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Μην τα ξαναλέμε, γιατί είναι και αριθμοί και κουράζουν καμιά φορά, ακόμα κι αν είσαι λάτρης στατιστικής, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν. Δεν γίνεται όλα αυτά να τηρούνται και να μην έχει καλή ομάδα. Είναι κάτι που εξ ορισμού συμβαίνει. Το Σάββατο είδαμε τον Όφη, είδαμε έναν Όφη νυφάλιο, σοβαρό, σταθερό, που είχε πάθος. Όλα αυτά τα αναφέρουμε. Ο Όφη χρειάζεται να αποκτήσει ένα είδος εμπιστοσύνης από τον κόσμο του, χωρίς να υποχρεούται να έχει τέτοιες εμφανίσεις, άλλωστε κάτι τέτοιες εμφανίσεις κάθε αγωνιστική δεν μπορεί να τις κάνει κανένας. Βοήθησαν και οι συνθήκες και ο Βόλος, που είναι μια καλή ομάδα, παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Αλλά χρειάζεται να εμπεδοθεί ένα είδος εμπιστοσύνης σε αυτή την ομάδα και όχι να είναι στην προσωρινή αναμονή, περιμένοντας κάποιοι πότε θα εκδηλωθεί η επόμενη γέλα, το επόμενο στραβοπάτημα. Νομίζω ότι φαίνεται και αποδεικνύεται πλέον, είναι 10 αγώνες, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι και ασήμαντο το αγωνιστικό δείγμα γραφής, που Όφη βαδίζει καλά. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πηγαίνει σταθερά. Χρειάζεται, αξίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Χρειάζεται το χειροκρότημα στην ήττα που θα έρθει. Στοικότητα σε μια αρνητική εμφάνιση που θα έλθει. Μοιραίο, αναπόφευκτο σε μια διαδικασία τόσων αγώνων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, στα play-off που ευχόμαστε να πάει off ή στα play-out όπου και αν μετέχει. Γίνεται μεν υπάρχει αυτό, αν διαψεύσει η πορεία του πιο ευχάριστα, ό,τι καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Όφη αντιπαρέρχεται την εσωτερική πίεση που ασκήθηκε εκ των έσω από το περσινό πρωτάθλημα εξαιτίας της άσχημης πορείας που είχε, που άφησε τραύματα, που δεν γίνεται μάλλον να μην αφήσει τραύματα. Αλλά αυτή την εσωτερική πίεση την αντιπαρέρχεται επιτυχώς, επιστρέφει με σοβαρότητα, με σταθερά βήματα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με ψυχολογικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Φεύγουν οι σκαριές της περσινής χρονιάς. Αυτά τα τραύματα, οι ουλές. Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες, τα βλέπουμε. Απομονώνουμε τώρα το παιχνίδι, το οποίο μας δίνει όμως την ευκαιρία, γιατί πραγματικά μας εξέπληξε. Όφη ήταν χάρμα ιδέστε. Απόλαυση ήταν. Απολαυστικός ήταν. Να το πιει στο ποτήρι. 40 τέτοια μπορούμε να πούμε. Πραγματικά μας εξέπληξε. Με ένα 45 λεπτό που ήταν απίστευτος, εξωπραγματικός. Υπερηχητικός. Εκπληκτική εμφάνιση. Χορταστική και μπροστά ζουμερές ευκαιρίες, με χυμούς, όλη η ομάδα. Από την άμυνα ξεκινώντας, ένα Όφη ο οποίος πραγματικά δείχνει σοβαρότητα. Μια ομάδα που έχει έφεση σε ένα ορθό, σε ορθούς αμυντικούς προσανατολισμούς, όχι βάλαμε ένα 0 και τελείωσε, συνεχίζοντας να ψάχνει συνεχώς τον γκολ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, να το πούμε και αυτό, για να κηρύξουμε και τη λήξη της εορταστικής περίοδου. Είναι μια πολύ σημαντική, το λέμε, την ευκαιρία του Καμάου. Είναι υπεράνθρωπο βεβαίως να το χάσει αυτό το γκολ, αλλά ο Καμάου είχε μια πάρα πολύ σωστή παρουσία ως εξάρτημα αυτής της ομάδας.
Φοβερή εμφάνιση, εκπληκτική η εμφάνιση, η παρουσία, η αγωνιστικότητα της ομάδας, εν γέννη παρουσία της. Αλλά ζητούμενο πλέον είναι το επόμενο παιχνίδι και δεν το λέμε αυτό έτσι εφημιστικά. Η διάρκεια και η συνέπεια είναι το ζητούμενο. Ο Όφη βρίσκεται στο χτίσιμο μιας ομάδας. Και μια ομάδα όταν χτίζεται εκ θεμελίων, αυτό δεν είναι προϊόν έξαρσης ή κάποιων ωραίων στιγμών ή κάποιας έμπνευσης ή κάποιας εκρηκτικότητας που μακάρι να μην είναι, αλλά ως τέτοια φαίνεται ότι ήταν το παιχνίδι με τον με το Βόλο. Μακάρι να έχει συνέχεια και να δούμε και με το παιχνίδι με τον Ιωνικό κάτι αντίστοιχο. Ποιος δεν το θέλει. Θέλω να πω ότι ωραίος ο ενθουσιασμός, η έξαρση, αλλά η έμπνευση, ο Όφη χρειάζεται σοβαρότητα. Χτίζεται ακόμα, εκ θεμελίων. Και αυτό είναι αρκή διαδικασία. Θέλει πολλά μεροκάματα. Θα έρθουν και ήττες, θα έρθουν και μισές εμφανίσεις. Είναι αργή η διαδικασία το χτίσιμο. Καμιά φορά υπάρχουν αυτοί οι βιαστικοί που, ας πούμε, σε αυτά τα ντοκιμαντέρ λέει η εποχή των παγετώνων, ας πούμε, ή πώς χτίζεται ένας ουρανοξύστης και το βάζουν στο fast forward και, ή πώς φτιάχνεις ένα puzzle 150.000 κομμάτια ή ένα ντόμινο εκατομμυρίων κομματιών. Και το βλέπεις σε μερικά δευτερόλεπτα, ωραίο είναι. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται χρόνος. Και μετά μπορεί να το συζητάς σε 5 δευτερόλεπτα και να πιάσεις μετά άλλο ένα άλλο θέμα. Ωραίο είναι αυτό. Και ένα ηλιοβασίλεμα πώς ξεκινάει, το βάζεις στο fast forward, περάσανε μερικά δευτερόλεπτα, πάρα πολύ ωραίο. Η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους, η εξαιρετική πορεία του ανθρώπου. Αυτό θέλει χρόνο, το χτίσιμο, η διαδικασία μιας πορείας, όποια και αν είναι αυτής. Έτσι γίνεται στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητήσει. Θέλει υπομονή λοιπόν Όφη και εμπιστοσύνη χρειάζεται και ταξίζει. Νομίζω αυτό είναι κάτι που όλοι του το αναγνωρίζουν. Και στην τεχνική ηγεσία, στον καπετάνιο τον Νίκο τον Όμπλια και στους ποδοσφαιριστές και σε ποδοσφαιριστές που αυταπόδεικτα δεν είναι τόσο κακοί όσο ορισμένοι υποστήριζαν εξαιτίας της περσινής περίοδου που για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν θέλει και πολύ, 2-3 μεταβλητές να αλλάξουν σε πύρα από κάτω η μπάλα. Και καπετάνιους και ποδοσφαιριστές καλή έμψυχο δυναμικό έγιναν στοχευμένες μεταγραφές, φαίνεται ότι δεν πιάσαν όλες αλλά πιάσανε πολλές. Διοίκηση, μια διοίκηση που είναι ισχυρή και δείχνει αποφασισμένη για θυσίες, με αποδεδειγμένες φιλοδοξίες, άνθρωποι που την προστατεύουν την ομάδα, οι οποίοι άλλωστε έφεραν αυτή τη διοίκηση. Χρειάζεται εμπιστοσύνη όχι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πανθεσσαλικό λοιπόν, κηρύστε τέλος της εορταστικής περίοδου. Τελείωσε το, εν τω μεταξύ από 15 Νοεμβρίου έχουμε 22 λαμπάκια και jingle bells, όλο το φοβερό, ανοίγουμε μια παρένθεση. Από τα μέσα του Νοέμβρη, Χριστούγεννα, εορταστική περίοδος. Ζητιανιά συναισθήματος και χρήματος. Λοιπόν, για τον Όφη, για να το κλείσουμε λίγο, υπάρχει το παιχνίδι πόρα που με τον Ιωνικό. Εκεί στρέφεται η προσοχή, αλλά πάνω απ' όλα Όφη πρέπει να συνεχίσει το χτίσιμο και να δούμε που θα πάει. Αν η συγκυρία είναι ευνοϊκή και τα πράγματα κυλήσουν ακόμα περισσότερο, πιο ευνοϊκά, ποιος δεν το θέλει και ποιος λέει όχι. Αλλά αυτή είναι άλλη υπόθεση, άλλο καπέλο, όχι πρωτεύουσα. Και θα υπάρξουν και στάνταρ, θα υπάρξουν και κουσούρια που θα ξανακάνουν την εμφάνισή τους στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι που προφανώς θα το δούμε. Δεν έγινε Όφη άτρωτος εξαιτίας ενός αγώνα. Μένουμε στο παιχνίδι του Βόλου και θα περάσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να έχουμε μία σύντομη ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο τον Γιωργούλα από τον Βόλο που κάλυψε το παιχνίδι. Γιώργο καλησπέρα.
Καλησπέρα, Τόνι, σε σένα, στους τηλεθεατές και σε όλη την Κρήτη που πραγματικά για μένα προσωπικά δεν έχω μέσα σε κάτι διάφορο. Ήσουνα στο γήπεδο, εμείς είδαμε το παιχνίδι τηλεοπτικά, ωστόσο πάντα αυτός που βρίσκεται στο γήπεδο γνωρίζει τα περισσότερα, βλέπει τα περισσότερα. Για ένα μάτς πάντως που η υπεροχή της μίας ομάδας έναντι της άλλης ήταν υπαρκτή, ήταν συνεχή και, συνεχής και φαίνονταν από το ξεκίνημα του αγώνα. Θα σου πω, Αντώνη, κάτι και κυρίες και κύριοι, και δεν περιεκτολογώ, διότι από την αρχή της χρονιάς έχω δει όλα τα παιχνίδια που πραγματικά... Και θα έρθω σε ένα άλλο κομμάτι μετά με τις δηλώσεις του Νίκου Τολιόβια που έχω μείνει άφωνος, άφωνος δηλαδή με την καλή την έννοια, ότι για μένα προσωπικά ένα πρώτο ημίχρονο αυτό που έκανε η ομάδα του Όφη δεν το έχω ξαναδεί. Η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει μέσα από τον Βόλο απέναντι σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καλή κουρδισμένη μηχανή που δουλεύει σε όλες τις γραμμές πάρα πολύ καλά, αλλά είδα έναν Όφη που πραγματικά χαίρομαι να το πιω στο ποτήρι με ένα πρώτο ημίχρονο, τέσσερα δοκάρια, ένα γκολ, πέντε κλασικές χαμένες ευκαιρίες, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σαν τη γάτα με το ποντίκι. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, μια τελική για την ομάδα του Νούπου Σουβόλος, αλλά ο Όφη πραγματικά ήταν για να το πιω στο ποτήρι. Με μια τριάδα μπροστά, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση με τον Λαύρο, ο οποίος τον βλέπω να είναι αναγεννημένος, με έναν Τωράν με απίστευτες δυνάμεις και με εκπληκτικό παιχνίδι, με ένα Καμάο, ο οποίος ήταν ο πιο δραστήριος, ταλαιπώρησε πάρα πολύ ποιον, το Φεράρι, που ο Φεράρι είναι ένας από τους καλούς αριστερούς μπακ, αλλά ο Καμάο που τον ταλαιπώρησε και αυτή την ευκαιρία που έχασε την είδατε κι εσείς, που δεν χάνεται με τίποτα. Υπεράνθρωποι. Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο, ναι, Μαντώνη μου, ότι όλα παίρνουν και όλα χάνονται. Εντάξει. Σωστό. Εκείνη τώρα πήγε πολύ βιαστικά και από τη χωριά την έφαγε στη χωριά. Και με έναν Μαγιάδο στην μεσαία γραμμή, παιδιά, που πραγματικά μία ομάδα να την βλέπεις και να τη χαίρεσαι. Γενικώς όλες οι γραμμές εντρούσαν καλά. Και δεν θα ήταν, ξέρετε κάτι, αυτό που θα πω και σε σένα και στους φίλους ακροατές κάτω στην Κρήτη, αλλά θέλω να πω ένα πρώτο ημίχρονο, όλοι αυτό λέγαμε συνάδελφοι, 4-0 θα ήταν πιο φυσιολογικό στο πρώτο μέρος. Το 4-0 θα ήταν το πιο φυσιολογικό στο πρώτο μέρος. Τελειώνει εσείς, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο 45 λεπτό, είναι ένα ρευστό σκορ, είναι 1-0, υπάρχει όμως η αίσθηση, παρά τη ρευστότητα του αποτελέσματος, αυτό το 1-0 με τον γκολ του Τωράλ στο πρώτο μέρος, ότι το μάτς δύσκολα θα αλλάξει όσο και αν έρθουν διαφορετικά τα πράγματα. Και φαίνεται, ναι. Δεν πιστεύω, Μαντώνη, ότι θα μπορούσε κάτι στην επανάληψη να αλλάξει. Εγώ τώρα που ξέρω δηλαδή την ομάδα που τα βλέπω, ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Διότι έβλεπα αυτόν τον Όφη και λέω, συζητούσαμε και λέμε ότι πώς θα αλλάξει την κατάσταση ο Αμπασκάλ απέναντι σε μια ομάδα που πραγματικά δουλεύει σε όλες τις γραμμές άψογα. Ευνηδίασε τον Όφη Γιώργο, τον Βόλο Όφη, συγγνώμη, Γιώργο, τον ευνηδίασε, εσύ πώς το, το ναι, είδες ναι, το παιχνίδι. Καταρχήν δεν άφησε ο Όφη να κάνει παιχνίδι ο Βόλος. Ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος ο Νόμπλας, ο οποίος τι έκανε, έκλεισε καταρχήν τη μεσαία γραμμή. Εκεί δηλαδή που ο Βόλος μπορεί να βγάλει τις μπαλές μπροστά και τις δύο πτέρυγες με το Φεράρι από τη μία, έλειπε το Ρίτα και έπαιξε Ροσέρο από την άλλη την πλευρά που και αυτός δεν μπόρεσε δηλαδή να αναστηθεί καλά. Είχε κλείσει όλες τις γραμμές ο Νιόμπλας πάρα πολύ καλά. Με ένα ταχύτατο παιχνίδι, με ένα φρέσκο σε όλο το γήπεδο, στο Στραζίσορο δεν έφυγε δηλαδή η ομάδα του Όφη. Ό,τι πάση και να γινόταν, είτε μεγάλη περιοχή μέσα, είτε μικρή ή έξω από την περιοχή, ναι. Διαμύριζε λοιπόν. Ή θα έσπαζε τα δοκάρια, ή θα ήταν ευκαιρία κλασική που τα χανότανε. Αλλά εδώ να πούμε, Αντώνη, ότι ένα εκπληκτικό γκολ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό το αριστερό που έρχεται το ραλ. Παιδιά, ένα πολύ γλυκό πόδι. Εκεί που θέλει να στείλει την μπάλα, θα τη στείλει. Είδε έξω το κλίμα και πέταξε στο δεξί παραθυράκι. Πολύ ωραίο το κρέμασε. Αλλά ένα απίστευτο ραλ. Τη λέω το πρώτο ημίχρονο, έτσι το είπα το κόλλι και το είχαμε ξεχάσει να το πω. Στην επανάληψη, ο Βόλος ο οποίος έκανε μια αλλαγή και μπήκε στο παιχνίδι για 5-6 λεπτά δυνατά. Είναι αυτό που είπα και εγώ ότι
Ο Βόρος έχει μπει δυνατά, προσπαθεί να κλείσει από τη μεσαία γραμμή και μέχρι την περιοχή των Βάντερμαν, τον Όφη, για 5-6 λεπτά. Από εκεί και μετά, παιδιά, δεν υπήρχε Βόρος, δεν υπήρχε τίποτα. Ο μόνος που κυριαρχούσε μέχρι το 85 το παιχνίδι ήταν η ομάδα του Σιδερητικά, δεν κερδίνεψε καθόλου, δεν απαιτήθηκε καθόλου, δεν είχε τίποτα να επιδείξει η ομάδα του Όφη. Ο Όφη ήταν καλά διαβασμένος και στην επανάληψη επιτύχησε να προηγηθεί πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο στο 50, που εκεί πλέον τον έκοψε τα πόδια, με το δεύτερο γκολ του Τωράλ. Από εκεί και μετά, Αντώνη μου, ήταν πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα για την ομάδα του Όφη. Συντήρηση, έκανε τις αλλαγές ο Νόμπλιας, έπαιξε πανέξυπνα ο Νόμπλιας στην ομάδα του Απασκάλ και πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την απόδοση του Όφη. Αν και δίνεψε λίγο δηλαδή και τη μείωση του σκορ, ήταν από το. Είχε ένα δοκάρι. Ναι, εκεί στο τέλος. Εκεί που έκανε έτσι ένα. Ο Βόρος που προσπάθησε για να μειώσει το σκορ πιο πολύ. Αλλά τίποτα παραπάνω. Όφη ήταν πάρα πολύ καλός. Κρατάω αυτό που μου είπες, Γιώργο, και βεβαίως αυτό το διαπιστώσαμε και εμείς, έστω και εξ αποστάσεως, παρακολουθώντας τηλεοπτικά το παιχνίδι. Φαίνεται διαγυμνού αφθαλμού, αλλά πολύ περισσότερο εσύ που είσαι ένας δημοσιογράφος στον Βόλο που καλύπτει στο ρεπορτάζ της ομάδας ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει από το Πανθεσσαλικό, από τον Βόλο φέτος. Το είπα. Mm-hmm. Η καλύτερη ομάδα που πέρασε, καλύτερη και από την ΑΕΚ. Καλύτερη και από την ΑΕΚ. Για να μην δηλαδή να είμαι αντικειμενικός και σωστός. Μάλιστα. Καλύτερη και από την ομάδα της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παιδιά, δεν υπήρχε. Ο Όφη πραγματικά στο πρώτο μέρος τον βλέπαμε και λέμε είναι ο Όφη. Ναι. Είναι καμιά ομάδα που έρχεται από το εξωτερικό εδώ πέρα και παίζει. Και όμως πραγματικά ήταν η ομάδα του Όφη. Στο μισό να σφαιροκοπάει, σα είπαμε, τέσσερα δοκάρια με 4-5 κλασικές χαμένες ευκαιρίες. Ό,τι ήθελε έκανε. Όποτε ήθελε πατούσε μέσα στη μεσαία γραμμή. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ό,τι ήθελε έκανε η ομάδα του. Δεν υπήρχε ο Βόλος. Δεν υπήρχε ο Βόλος γιατί. Όφη δεν την άφηνε. Τον έπνιξε στην κυριολεξία στο πρώτο ημίχρονο από τη μεσαία γραμμή μέχρι την περιοχή του, μέχρι τη ρεσκία του Φλέιμ. Και λίγο πριν κλείσουμε, Γιώργο, και σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση στην στρογγυλή θεά, υπάρχει και μία κάμψη για την ομάδα του Βόλου τις τελευταίες αγωνιστικές, την τελευταία περίοδο. Τι γίνεται, θα υπάρχουν εξελίξεις, τι συμβαίνει υπάρχει, εκεί πέρα. Διότι ήταν για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ναι. Χωρίς νίκη η ομάδα του Λούπου στον Βόλο. Η τελευταία νίκη που ήταν αυτή με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και από εκεί και μετά έχει ισοπαλίες και ήττες. Υπάρχει ένα θεαματικό 4-4 βέβαια αμέσως μετά με τον ΠΑΟΚ. Αλλά μετά ναι, υπάρχει μια αγωνιστική κάμψη όπως φαίνεται. Ναι, διότι αποτελεσμάτων. Δεν έχει παρουσιάσει αυτό που παρουσίαζε πριν. Mm-hmm. Είναι δυσαρεστημένοι, ναι. Είναι όλοι απογοητευμένοι και ήταν πάρα πολύ σκεπτικός και ο Αχιλλέας Ομπέος. Και θα σου το πω, διότι κι αυτός κακά τα ψέματα έβαλε την ουρά του ασχέλητο που λέμε. Διότι αν θυμάστε σε ένα διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας που είχε πει κάτι στον Ψανίδη ότι ξέρεις κάτι, γελάει λέει, η Ελλάδα με εσάς. Ναι. Και του είπε ότι κοίταξε, δεν πρέπει να λες τέτοια πράγματα. Και είσαι πολύ μικρή ομάδα, είπε για τον Ρόπι. Χθες όμως πραγματικά δεν θα μπορούσε παιδιά να πει τίποτα. Ήταν τόσο πολύ απογοητευμένος βλέποντας αυτή την εμφάνιση του Ρόπι. Και να παίρνει δηλαδή την νίκη με τέτοια εμφάνιση που πραγματικά ήταν πάρα πολύ σκεπτικός. Από την άλλη, και ο Πασκάλ είπε ότι θα δούμε τη θέση, θα κοιτάξουμε τα λάθη μας. Σε ένα πρώτο μήκο δεν υπήρχαμε, δεν μας άφησε να παίξουμε όφη. Ποδόσφαιρο ήταν ανώτερος από εμάς, ισορροπήσαμε στο δεύτερο μέρος, αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε ένα πολύ γρήγορο γκολ και ήρθε φυσιολογικά. Και όσο κάνει τα ίδια, είπε, θα δούμε τη θέση, θα ψάξουμε να δούμε τη θέση. Έχουμε πίνει 5 παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Το παραδέχτηκε και το κάνει ο αρχηγός για τον Όπιστο Βόλος ότι ο Όφη ήταν μια ομάδα σήμερα που πραγματικά δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν εμείς αυτοί που έπρεπε. Στην επανάληψη κάπως ισορροπήσαμε, αλλά ο Όφη δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Μάλιστα. Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πες μου, Γιώργο. Διότι ξέρεις το βράδυ δηλαδή, που βγήκα στο ραδιόφωνο στην Αθήνα και συζητούσα δηλαδή, εκεί κάτω με τα παιδιά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις του Νίκου του Νόμπλια. Ότι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μας πληδωρούσανε, μας φωνάζανε, μας βρίζανε τι ομάδα είναι αυτή και πού θα πάτε με αυτή την ομάδα. Και όλοι ήταν αντίο μας
ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει και ακόμα δεν είχαμε κάνει κάτι. Μεγάλη ιστορία, Γιώργο. Μεγάλη ιστορία ανοίγεις τώρα. Γιατί όμως. Μεγάλη ιστορία την οποία έχουμε αφιερώσει εκπομπές από πέρυσι για να δώσουμε κάποια συνέχεια και να φωτίσουμε κάποια παρακλάδια, γιατί αυτό χρειάζεται αρκετές εκπομπές. Έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση, θα έλεγα όχι μόνο εδώ, γενικότερα με το ίδιο της φυλής μας. Με το ίδιο της φυλής μας που πολύ γρήγορα φέρνει τον πανικό και πολύ γρήγορα ζητάει τον ουρανό μετάστρα και την πουλια και τον αυγερινό και τη μεγάλη άρκτο μαζί. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Χάρηκα που τα πάμε και πάλι. Να πω και κάτι άλλο, έτσι κλείνοντας. Ναι, ναι. Να δώσω σε όλους τους χαιρετισμούς μου καλές γιορτές. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και πάνω απ' όλα βλέπω τον Όφι, εγώ προσωπικά αυτή την ομάδα που είδα μέσα στην πεντάδα πάρα πάρα πολύ άνετα, εξάδελφη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Αντευχόμαστε τα με υγεία. Για χαρά. Να είσαι καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Η στρογγυλή θεά επιστρέφει στο Cree Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Cree Today. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Στις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός για την πρώτη ώρα είναι η εταιρεία AutoTrack. Η AutoTrack συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες αυτοκινήτου σε ένα χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις επισκευής, φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτου. AutoTrack στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα δώσουμε συνέχεια στο προχθεσινό αποτέλεσμα, στην προχθεσινή εμφάνιση του Όφη στο Πανθεσσαλικό και την νίκη με 2-0 απέναντι στον Βόλο. Να καλωσορίσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή μας, την Στρογγυλή Θεά, τον καλό συνάδελφο και καλό μου φίλο, τον Νίκο το Μαρκάκη, από την εφημερίδα Πατρίς, από την Πατρίδα και από τον Athletic Radio, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επικεντρώνοντας τον Όφη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορούσα να σου αρνηθώ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Παρότι τρέχουμε συνέχεια, αλλά δεν μπορούσα ειδικά σε σένα να αρνηθώ. Το ξέρω. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, χαίρομαι που είμαι εδώ και έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Το ξέρω και σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση που σου απευθύναμε σε ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα που έχεις εργασιακά και σε προσωπικό επίπεδο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτησή μας, Νίκο, για τον Όφη. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από το προχθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, την προχθεσινή εμφάνιση και νίκη, περισσότερο την εμφάνιση παρά το αποτέλεσμα. Έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι είναι από αυτές τις λιγοστές εξαιρέσεις που ακόμα κι αν το τελικό αποτέλεσμα, όπως φαινόταν στο ταμπλό, δεν ήταν νικηφόρο, ήταν ας πούμε ισοπαλία, πάλι στην εμφάνιση θα στεκόμαστε. Έχεις δίκιο.
Και πολλές φορές, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Αντώνη, γιατί και εσύ είσαι πολλά χρόνια στο χώρο, ότι ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι μεν άγραφος, αλλά αμήλικτος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος στο εμίχρονο φοβήθηκε. Ναι. Γιατί είδε αυτή την πάρα πάρα πολύ καλή, εγώ θα τη χαρακτήριζα, αν μου επιτρέπεις λίγο έτσι σε εισαγωγικά να βάλω τη λέξη, διαστημική εμφάνιση του όφη στο πρώτο εμίχρονο. Και πολλοί κόσμος στο εμίχρονο φοβήθηκε, γιατί δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δύο ομάδες που σπαταλάνε ευκαιρίες τελικά να δέχονται γκολ και να τιμωρούνται από την μπάλα. Ευτυχώς για τον όφη δεν έγινε αυτό και κατάφερε να συνδυάσει αυτό το πολύ καλό ποδόσφαιρο που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο και για λίγο στο δεύτερο ημίχρονο με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Το φτωχό 2-0 δηλαδή, για όσους είδαμε το παιχνίδι, το 2-0 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Είναι φτωχό για να αποδώσει αυτά που έγιναν μέσα στο γήπεδο. Πράγματι, ο Όφη έχει μια πολύ καλή παρουσία, την καλύτερη φετινή, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, όπου μετρήσαμε ένα γκολ, μετρήσαμε 4 δοκάρια. Μετρήσαμε μια απίστευτη ευκαιρία που χάνεται βέβαια, όλα τα γκολ που χάνονται από τον Καμάου και πολλές ακόμα φάσεις. Ο Όφη που πήρε από το λαιμό, θα έλεγα, τον Βόλο, δεν τον άφησε να αναπνεύσει καθόλου και που ο Βόλος έμεινε μέσα στο μάτς, ήταν τυχερός που έμεινε μόνο στο 1-0 και είχε ελπίδες να ανατρέψει το αποτέλεσμα, παρότι δεν έγινε βέβαια αυτό στο τέλος. Μια επιβλητική εμφάνιση σε κάθε επίπεδο πράγματι και είναι αυτό που λες, ότι έρχεται υποσυνείδητα στο μυαλό σου και ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, ότι όταν 4 δοκάρια σε λιγότερα από 45 λεπτά, φοβερό, χαμένες ευκαιρίες, μια εκπληκτική παρουσία στο γήπεδο και δείχνει ένα 0 μόνο, το 0-1. Yeah. Κάπου λες ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό 90 λεπτά, οπότε στο διάστημα της υπεροχής του αντιπάλου ίσως γίνει κανένα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έχεις δίκιο, Αντώνη, γιατί δεν μπορεί καμία ομάδα, όσο καλή και να είναι, να παίζει στον ίδιο ρυθμό. Το είπε και ο Νόμπιας μετά το παιχνίδι. Ναι. Να παίζει 90 λεπτά στον ίδιο ρυθμό. Και ο αντίπαλος δεν μπορεί να είναι τόσο κακός σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, φαινόταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα είχαμε ένα διαφορετικό σκηνικό, όπως και έγινε βέβαια, και με ευθύνη του Όφη που γύρισε λίγο πιο πίσω και έδωσε χώρο για να κρατήσει αυτό το σκορ. Ευτυχώς για μένα, κομβικό σημείο, ναι, ήταν το δεύτερο γκολ του Τωράλ, που ήρθε σε ένα καθοριστικό λεπτό χρονικό σημείο στο 49, στο 50, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και νομίζω ότι εκεί κάπου το παιχνίδι κρίθηκε, αν και ο Βόλος είχε κάποιες ευκαιρίες στη συνέχεια, δηλαδή αν μείωνε, που είχε μια-δυο φάσεις νωρίς να μειώσει, πάλι θα είχαμε παιχνίδι, αλλά το δεύτερο γκολ ήταν για μένα καθοριστικό. Δεν μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, που έπρεπε να μπουν 3 και 4 και 5, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και σε ένα χρονικό σημείο που ήταν ό,τι έπρεπε για τον Όφη για να μπορέσει να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Γιατί αν περνούσε ο χρόνος και έμενε το 1-0, σίγουρα ο Βόλος θα έβρισκε φάσεις, σίγουρα θα έβρισκε ευκαιρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι. Όφη ήταν, θα έλεγα, το μοναδικό ψεγάδι, αν θέλουμε να βρούμε ψεγάδι. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια ψεγάδι, αν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά ήταν το μοναδικό ψεγάδι αυτό, δηλαδή ότι δεν κατάφερε να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο. Και πέρασε αυτό το άγχος, αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχουν αρκετά σημεία αναφοράς σε αγωνιστικό επίπεδο από αυτή την εμφάνιση του Όφη θετικά. Νίκο, θέλω να μου τα ταξινομήσεις, δηλαδή κατ' εσένα, κατά την άποψή σου, να κάνεις μία ιεράρχηση αυτών των θετικών πραγμάτων που είδαμε προχθές στο γήπεδο του Βόλου, στο Πανθεσσαλικό, στην εμφάνιση του Όφη, αυτά που κατ' εσένα σου μένουν περισσότερο. Καταρχήν, ο Όφη φέτος μέχρι στιγμής όλα τα παιχνίδια και όχι μόνο στο Βόλο στηρίζεται στην άμυνά του. Εκ το 0-0. Εκ το ανέπαφο. Παράδοξο αυτό, Αντώνη, γιατί πέρυσι η άμυνα του Όφη ήταν η πηγή του, η Αχίλλειος στέρνα. Φέτος βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία, μια διαφορετική λειτουργία και σε αυτό δεν έχουν την ευθύνη μόνο οι αμυντικοί. Γενικά ο τρόπος που αμύνεται η ομάδα και για μένα είναι η ποιότητα που υπάρχει στη μεσαία γραμμή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν και μια ομάδα συνήθως αμύνεται από την επίθεση, όπως λέμε, και χθες, μάλλον το Σάββατο, στο παιχνίδι του Βόλου, για μένα καθοριστικός ήταν ο ρόλος που είχαν οι εξτρέμ του Όφη, κυρίως ο Καμάου, από τη δεξιά πλευρά, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Μαρινάκη και εξουδετερώσαν ίσως τον καλύτερο παίκτη για μένα του Βόλου, τον Μπαρτόλο. Το επικίνδυνο. Ναι, βεβαίως. Από την άλλη πλευρά και εκεί υπήρχε βοήθεια όσο μπόρεσε ο Λάμπρου στον Παλογιάννη, σε ό,τι αφορά την παρουσία του Ρεγκατέν, ο οποίος ήταν ο εξτρέμ από τη δεξιά πλευρά, απενεργοποιώντας τους δύο εξτρέμ του Βόλου και βοηθώντας η μεσαία γραμμή
ώστε να μην περάσουν κάθετες μπάλες προς την άμυνα του Όφη, ήταν νομίζω το κλειδί της επικράτησης της ομάδας του Νίκου Νόμπια. Πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, έβγαλε πολλές φορές και τον Ντοράλ και τον Καμάο και τον Λάμπρου σε θέση βολής. Και εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, ήταν πολλές, κατάφερα να σκοράρει και να πάρει μια δίκαιη, απόλυτα δίκαιη νίκη και πάνω απ' όλα με μια πιστική εμφάνιση. Μια εμφάνιση που δείχνει ότι η Όφη σιγά σιγά βρίσκει λύσεις και βρίσκει και μια αγωνιστική ταυτότητα, μπορούμε να πούμε, γιατί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τις απουσίες που υπήρχαν. Επίσης σημαντικό, βεβαίως. Ναι, με το γεγονός ότι εντάξει, ήταν ακόμα αρχή, υπήρχε η περίοδος προσαρμογής. Πολλοί βασικοί παίκτες ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι περισσότεροι. Βέβαια, εντάξει, τα προβλήματα δεν λείπουν από τον Όφη, θα ήταν και η είδηση αν έλειπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Οπότε αυτό είναι το θετικό για τον Νίκο Νόμπια. Το έλεγε αυτός, εντάξει, δεν το πολύ πιστεύαμε, η αλήθεια είναι όταν το έλεγε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ο προπονητής του Όφη. Να τα πάρουμε ένα-ένα, έθιξες πολλά θέματα, Νίκο. Πρώτα απ' όλα να πούμε για αυτό το πράγματι πάρα πολύ σοβαρό και το συζητάμε βεβαίως θετικά, αυτή την έφεση που έχει σε ένα ποδόσφαιρο με σοβαρούς αμυντικούς προσανατολισμούς ο Όφη, αλλά με ποια έννοια, όχι ότι βάζω ένα γκολ και προστατεύω το αποτέλεσμα και κάθομαι πίσω δηλαδή, αλλά θυμόμαστε ας πούμε πέρυσι ότι ο Όφη δεν μπορούσε να προστατεύσει το προβάδισμά του. Τώρα αυτό δεν φαίνεται. Τώρα βλέπουμε ότι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια γενικότερη έφεση σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός αυτό. Ας πούμε την ευπάθεια στις τιμένες φάσεις, πέρυσι, που θυμάσαι. Έχεις δίκιο. Τι γινόταν, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η κλασική αδυναμία να προσπαθεί ανεπιτυχώς να κρατήσει ένα αποτέλεσμα κερδισμένο. Πέρυσι η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει η καρδιά σου. Οπότε, μέχρι να ακουστεί το τελικό φρένο. Οπότε ο Όφη βρισκόταν στην άμυνα για εκτελέσεις φάουλ ή κόρνερ. Φέτος δεν συμβαίνει αυτό. Ίσως είναι και θέμα ψυχολογίας, Αντώνη. Δηλαδή, επίσης πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Όπως είπε και ο Νόμπιας, όταν μια ομάδα κερδίζει, αποκτάει αυτοπεποίθηση. Πιστεύει στον εαυτό της, πιστεύει στις δυνατότητές της. Έχει γίνει δουλειά, προφανώς και έχει γίνει δουλειά και στις προπονήσεις. Αλλά είναι και το θέμα της αυτοπεποίθησης. Ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια και ο Όφη δείχνει αυτή την αγωνιστική διάθεση, αυτόν τον αγωνιστικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά την αμυντική του λειτουργία, παγιώνεται αυτή η αυτοπεποίθηση που υπάρχει και δεν γίνεται εύκολα το λάθος. Γίνονται κάποια. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει λάθος το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα των λαθών, αλλά ο Όφη φέτος τα έχει περιορίσει τα λάθη αυτά. Πέρυσι, θυμόμαστε και πρόπερσι, τα πλήρωνε πάρα πολύ ακριβά όποτε έκανε το λάθος. Δηλαδή, μία φορά να έκανε λάθος, το πλήρωνε. Τώρα μπορεί να κάνει σε μια-δύο περιπτώσεις λάθη, αλλά αυτά δεν τα έχει πληρώσει μέχρι στιγμής. Γενικά έχει πάει πολύ καλά και επαναλαμβάνω ότι κυρίως από την λειτουργία που υπάρχει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Mm-hmm. Ο Μεγιάδο, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του κάνει, θεωρώ, το καλύτερο πρωτάθλημα, είναι στην καλύτερη του φάση αυτή τη στιγμή. Μονίμως διακριθέντες, βέβαια. Είναι, για μένα είναι ο κορυφαίος αμυντικός χαφ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, έτσι, χωρίς υπερβολή. Έχει δίπλα του ένα παίχτη, τον Καγιέγος, ο οποίος τώρα αποδεικνύεται γιατί τον ήθελαν στον Όφη, είναι αυτό που λέμε το ιδανικό συμπλήρωμα του Μεγιάδου στη μεσαία γραμμή. Ό,τι λείπει από τον ένα το συμπληρώνει ο άλλος. Συνθέτουν ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο που μετά τον Ολυμπιακό, Αντώνη, θεωρώ ότι το κέντρο του Όφη, χωρίς υπερβολή, ίσως να είναι και το καλύτερο. Δηλαδή δεν βλέπω ομάδες να έχουν τους παίχτες που έχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αυτή τη φάση, έτσι, για τον Μεγιάδο, για τον Γκαγιέγο, για τον Ντοράλ ή τον Νέρα προηγουμένως. Γιατί και ο Νέρα έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι να δραματιστεί. Έτσι, ήταν από τους, αν όχι, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Όφη. Ναι, και είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας ακόμα. Ακριβώς. Το κέντρο λοιπόν του Όφη είναι μεγάλη του δύναμη. Και να φανταστεί κανείς ότι λείπει ο Ναμπί, δεν έχει παίξει επίσης ακόμα. Ναι. Λείπει ο Ντεγκούσμαν, πάρα πολύ καιρό που πέρασε αυτή την μείωση. Σιλιανίδη, σωστά, 20 επανήλθε, ναι. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή και πλήρης, αλλά παρόλα αυτά είναι η μεγάλη του δύναμη το κέντρο. Αν είχε κατορθώσει να πάρει λίγο περισσότερα πράγματα και από τους επιθετικούς, εντάξει, θα μιλούσαμε τώρα για άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτά που έχει ο Όφη τώρα και ας μείνουμε στο τι μπορεί να πετύχει με την εικόνα που παρουσιάζει σε αυτές τις πρώτες 10
αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ναι, θα μιλήσουμε και για το θέμα το αυτό που έθιξες για την εμπροστοφυλακή, αλλά να μείνουμε ακόμα, είπα, είναι 10 αγώνες. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα, δεν είναι και φτωχό πάντως. Δηλαδή, είναι, μπορείς να ανατρέξεις αυτό και να κάνεις κάποια, να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Φαίνεται ότι ο Όφη βγάζει χαρακτήρα. Και αυτό φάνηκε από, από τα πρώτα παιχνίδια, φαινόταν, ακόμα όταν δεν αγωνιστικά υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, πιο εύκολα φαινόταν το ήθος της ομάδας, το αγωνιστικό ήθος, παρά ο τρόπος παιχνιδιού. Και φαινόταν από τα πρώτα μάτς ότι ο Όφη είναι, πάει να γίνει πάλι σκληρό καρύδι. Ακριβώς. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, ο Όφη γίνεται και πιο ουσιαστικός και πιο πιστικός, Αντώνη. Δηλαδή, προσθέτει πράγματα στο παιχνίδι του, προσθέτει και την μεσοπιθετική ποιότητα που διαθέτει, παραλαμβάνω την ποιότητα γύρω στη μεσαία γραμμή, γιατί ξεκίνησε παίζοντας κυρίως πιο συντηρητικά, κάτι που έκανε και πέρυσι με τον Όμπια από τα παιχνίδια των play-out. Ο Όμπιας τόσο ένα διαφορετικό προφίλ, τον έκανε ομάδα, τον έκανε σύνολο που κοιτάζει την ουσία, γιατί έτσι πρέπει να γίνει πέρυσι για να κατορθώσει να κερδίσει την παραμονή στην κατηγορία. Θυμόμαστε τι γινόταν πριν. Μία διαφορετική τελείως φιλοσοφία. Και αν θες και από το γενικό, από τη γενική φιλοσοφία που έχει ο Όφη σαν οργανισμός, δηλαδή με τον προηγούμενο προπονητή έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο, το αλέγκρο ποδόσφαιρο, που δεν τον ένοιαζε και τόσο πολύ τι θα κάνει. Το οποίο στο τέλος, Νίκο, δεν ήταν και τόσο αλέγκρο βέβαια. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, ναι, κάπου χάλασε την πορεία λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν, των τραυματισμών, των απουσιών κτλ. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να κρατάμε τα θετικά. Και ο προηγούμενος προπονητής, ο Γιώργος Σίμος, έδωσε πράγματα στον Όφη. Βεβαίως. Και ξεχνάμε ότι η Αντώνη Όφη βγήκε στην Ευρώπη. Μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια. Πολλοί λένε ότι βγήκε λόγω Παναθηναϊκού. Δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό ισχύει. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν είχε τιμωρηθεί, δεν θα ήταν. Έπαιξε για ένα γύρο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια τις τεσσάρες που είχε και τις τριάρες και τα ωραία παιχνίδια που έπαιζε και μιλούσε όλη η Ελλάδα γι' αυτόν. Έτσι. Μέχρι που ήρθαν τα προβλήματα στο δεύτερο γύρο, κάποιοι παίκτες δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν και εντάξει, ήταν και κάπου φυσιολογικό να υπάρξει αυτή η κάμψη. Βέβαια, η κάμψη ήρθε για πολύ μεγάλο διάστημα και αυτό ήταν που λίγο έχει να κοστίσει στον Όφη ένα υποβασμό. Ευτυχώς που άλλαξαν κάποια πράγματα και τελικά με το στυλ, αυτή την καινούργια ανατροπία του Νίκου Νόμπια, ο Όφη έγινε πιο σκληρός σαν ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο και πλέον βλέπουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Θέλει ο Νόμπιας, σαφώς και θέλει, γιατί ο Νόμπιας είναι ο παίχτης που ξεχώρισε από τον Όφη, έτσι, αν το δούμε και ποιοτικά, δεν ήταν κάποιος αμυντικός. Είπες ο παίχτης. Ναι, όταν από τότε που ήταν. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το μυαλό της ομάδας. Βεβαίως, ναι, εγκεφαλικός. Ναι, και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα θέλει να δώσει ένα τέτοιο στυλ ποδοσφαίρου στην ομάδα. Δεν θέλει να έχει δηλαδή μια ομάδα που να λένε ότι είναι μια αμυντική ομάδα. Έτσι. Μπορεί να παίζει καλή άμυνα. Ακριβώς. Να παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η άμυνα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό που θέλει να κάνει τώρα σιγά σιγά το βρίσκει ο Όφη. Με τις επιστροφές, με το γεγονός ότι βλέπουμε ότι παγιώνεται ένα σύστημα και ένα σχήμα. Γιατί ο Όφη με τους τραυματισμούς που είχε πέρυσι ειδικά δεν έβρισκε ποτέ ένα μόνιμο σχήμα. Δηλαδή, των πραγμάτων ήταν, τον οδηγούσαν. Μετά άλλαζε κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική. Τώρα υπάρχει ένα μόνιμο σχήμα σχεδόν. Εντάξει, πάλι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί, απουσίες κτλ. Αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν μπορούν να λείψουν. Προσπαθεί όμως ο Νόμπιας και φαίνεται ότι τα καταφέρνει προς το παρόν να έχει τους παίκτες του σε ετοιμότητα και να βρίσκει λύσεις. Λύσεις που πρέπει να βρει και στο κοράσμα βέβαια, πέρα από τη μεζέ γραμμή. Εκεί είναι το θέμα για τον Όφη, γιατί με εξαίρεση του Ντουρμισάη έχει πάρει τα γκολ μόνο από τη μεσαία γραμμή και από την άμυνα ο Όφη στο φετινό πρωτάθλημα. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι στα τελευταία παιχνίδια υπάρχει μια βελτίωση, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει και τον γκολ από τους εξωτερικούς. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, αν ξέρεις τον Ντουρμισάη που έχει σκοράρει δύο φορές, οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει ακόμα δίκτυα. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά και στα επόμενα παιχνίδια θα γίνει και αυτό. Θα το δούμε και αυτό. Μιας και το έθιξε αυτό το θέμα, να μείνουμε εκεί. Όπως είπες, ο Ντουρμισάη είναι ο μοναδικός από τους ποδοσφαιριστές που
είναι στο ρόστερ, δηλώνονται στο ρόστερ ως επιθετικοί που έχει σκοράρει, γιατί το θέμα του γκολ για τον Όφη είναι κάπως μια πιο περίπλοκη υπόθεση, το παίρνει πιο εύκολα από ποδοσφαιριστές που δεν είναι η φύση τους αυτή. Ούτε ο Νέιρα είναι φύση επιθετικός ποδοσφαιριστής, από τους ο περιοχίστας που τον ελέγαμε εμείς πριν από αρκετά χρόνια, ο επαγγελματίας γκολεαδόρ, δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Εκεί, και ερχόμαστε και στο παιχνίδι του Βόλου μάλιστα. Να έρθουμε στο πρώτο ημίχρονο που ο Όφη κάνει παρέλαση, κάνει περίπατο, σημείωνε ένα γκολ ωραιότατο με τον Τωράλ, έχει 4 δοκάρια, κάποια από αυτά βεβαίως δεν είναι να σε θέλει και η τύχη, δηλαδή του Μεγιάδο εκεί είναι θέμα πόντων να καταλήξει στα δίχτυα ή κάπου εκεί τα βάζει και με τύχη, 4 δοκάρια. Αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες οι οποίες, ναι, όπως το λες, θέλουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο οποίος τον αναζητάς και πρέπει να έχει περισσότερο αναπτυγμένο το φωνικό ένστικτο, πιο πολύ από όλα τα άλλα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το θέμα. Να έχει το φωνικό ένστικτο. Έτσι. Και εμένα ξέρεις τι μου άρεσε πολύ στο παιχνίδι του Βόλου, ότι ναι, έκανε ευκαιρίες. Δηλαδή, βεβαίως, ζουμερές. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όφη δεν έκανε ευκαιρίες. Και το λέγαμε, το επισημέναμε ότι το πρόβλημα το ήξερε και ο Νόμπιας, ότι δεν έβγαζε η ομάδα φάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Όταν κάνεις φάσεις, είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα έρθει το γκολ. Δηλαδή, ναι, όταν κάνεις φάσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, εντάξει, θα έρθει το γκολ. Όφη έκανε στο Βόλο βέβαια πολλές φάσεις, νομίζω 15-16 τελικές είχε και πέτυχε δύο γκολ. Εντάξει, πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε. Σε άλλη περίπτωση μπορεί και να μην του έφτανα, δεν ξέρω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Όμως όταν κάνεις πολλές φάσεις, όταν δημιουργείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή και το γκολ θα έρθει. Όταν δεν δημιουργείς ευκαιρίες είναι το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια Όφη δεν δημιουργούσε τόσο εύκολα ευκαιρίες. Είναι το πρόβλημα που υπήρχε στη μεσαία γραμμή. Δεν ήταν καλά όλοι οι μέσοι, δεν ήταν καλά οι επιθετικοί. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι με τις επιστροφές που έγιναν και με την, με την βελτίωση που έχουν κυρίως οι μέσοι παίκτες της ομάδας, οι μεσαίοι παίκτες της ομάδας, το πρόβλημα αυτό πάει να λυθεί τώρα. Φεύγουν μπάλες προς τους επιθετικούς, mm-hmm, δημιουργούνται ευκαιρίες και από τον άξονα και από τα πλάγια. Και αυτό είναι το θετικό. Όσο δημιουργεί ευκαιρίες ο Όφη, τόσο θα βρίσκεται πιο κοντά στο να σκοράρει. Αυτό πρέπει να κοιτάξει ο Όφη, δηλαδή να κάνει ευκαιρίες. Μάλιστα. Θεωρείς, Νίκο, ότι το προχθεσινό παιχνίδι είναι από αυτά που λέμε ότι είναι ένας μετρητής δυνάμεων για τη συνέχεια? Δηλαδή, είμαστε 10 αγωνιστικοί, έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια, να δούμε σε ποιο γκρουπ θα πάει, play-off, play-out κτλ. Αλλά είναι ικανός αριθμός παιχνιδιών για μέτρο σύγκρισης. Ήταν ένας μετρητής δυνάμεων αυτό το μάτς? Σαφώς και ήταν. Όπως και άλλα παιχνίδια που έχουν περάσει και αυτά που θα έρθουν. Αντώνη, ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι αυτός ο μήνας, δηλαδή από τώρα μέχρι και το τέλος του χρόνου, μέχρι και το τέλος του 2021, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Και κύπελο. Για όλες τις ομάδες βέβαια. Mm. Και πρωτάθλημα και κύπελο. Και είναι σημαντικά τα παιχνίδια αυτά. Όσο περισσότερους βαθμούς πάρει Όφη και όσο περισσότερο μπορεί να προχωρήσει στο κύπελο, που βέβαια το είχε δύσκολος αντίπαλος. Η πιο δύσκολη κλήρωση ήταν για τον Όφη, να το πούμε. Κλήρωση, ναι, που βέβαια μπορεί να κάνει και την ανατροπή Όφη με αυτά που συμβαίνουν στον Άρη τώρα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Ο Άρης περνάει μια περίοδο. Ήταν και αυτό ένα φοβερό αποτέλεσμα. Ναι. Εκεί περισσότερο αυτό το 0-5. Το 0-5 πρέπει να γίνει στο Βόλο, Αντώνη. Το 0-5 πρέπει να γίνει στο Βόλο και έγινε στο Χαριλάου. Στο καλό. Εντάξει, αυτό το αποτέλεσμα δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Άρη. Παίζει και με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ναι, και το λέω αυτό γιατί μετά το μάτς, μετά το ντέρμπι που έχει με τον ΠΑΟΚ ο Άρης, υποδέχεται τον Όφη. Κύπελο. Ναι. Έχει τον Όφη, δηλαδή την Τετάρτη αμέσως μετά. Οπότε εκεί αν ο Άρης έχει μια δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Ναι, πνευματικά μπορεί ο Όφη να το εκμεταλλευτεί αυτό. Ναι, ψυχολογικά. Τι θα γίνει με προπονητή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ξέρεις, ο Άρης είναι μια δύσκολη ομάδα. Και αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να μην και εξελίξει. Οπότε όλα αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο Όφη, να πάρει ένα αποτέλεσμα δηλαδή καλό στο πρώτο παιχνίδι και μετά να κυνηγήσει στη ρεβάν την πρόκριση στο Ηράκλειο. Αλλά αυτό εντάξει, ίσως είναι και νωρίς να μιλήσουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα όμως είναι τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου που ο Όφη ένα-ένα πρέπει να τα βλέπει, να τα αντιμετωπίζει και να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Έχει δυνατότητα να πάρει βαθμούς. Έχει τα παιχνίδια δηλαδή και στο Ηράκλειο και εκτός έδρας που είναι δυνατός φέτος. Δεν έχει χάσει ακόμα εκτός έδρας. Επίσης, ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, πες μου, Νίκο. Πες, ναι, σ' ακούω. Αυτό το εκτός έδρας σερί. Μεγάλο σερί. Ένα εκπληκτικό εκτός έδρας σερί, το οποίο εκτείνεται από πέρσι το Μάρτι,
Το οποίο είναι αξιομνημόνευτο. Δηλαδή, πράγματι είναι πόσα παιχνίδια. Ένα το παιχνίδι έτος εκτός έδρας. Ναι. Φοβερό. Είναι μεγάλος αριθμός. Αυτό κάτι λέει. Αυτό κάτι λέει για την φιλοσοφία του Όφη. Από πέρυσι με τον Νόμπια στον πάγκο. Γιατί αυτό ισχύει από την ημέρα που ανέλαβε ο Νίκος Νόμπια τον Όφη. Τον οδήγησε στην σωτηρία στα play-out. Και φέτος και με τις προσθήκες που έγιναν, κάποιες από αυτές φαίνεται ότι είναι πράγματι ποιοτικές. Έτσι, δηλαδή έγιναν καλές κινήσεις. Ίσως η μόνη καθυστέρηση και η μόνη παράληψη ήταν εκεί στο θέμα του φορ. Εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο. Και στα extreme βέβαια, όπου υπάρχει μια, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο κενό. Όμως κατά τα άλλα, τι μπορεί να πει κανείς για τον Μεγιάδο, για τον Καγιέγος, τι μπορεί να πει για τον Ντοράλ που η μόνη ένσταση που υπήρχε εξ αρχής ήταν η ευπάθεια για τους τραυματισμούς, αλλά σαν αξία τα έδειξε όλα στο Βόλο, δηλαδή έδειξε τι παίκτης είναι και τι μπορεί να περιμένει όπε από τον Τωράλ. Τι μπορεί να πει για τον Επασί, που νομίζω ότι βρήκε ένα καλό τερματοφύλακα, όφη δεν έπαιξε βέβαια στο Βόλο. Αλλά δεν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι, πραγματικά αυτό που λες, ότι γιατί από εκεί ξεκινάει, από τον τερματοφύλακα ξεκινάει η ομάδα. Να έχεις κάποιον ο οποίος είναι να σου εμπνέει σταθερότητα. Γενικά από τον άξονα, δηλαδή μια ομάδα είναι ο άξονάς της. Το στόπερ, ο λίμπερο. Είναι ο τερματοφύλακας, το στόπερ, ο κεντρικός χαφ και ο σαντερφόρ. Και το εννιάρι. Ναι. Αυτός ο κεντρικός άξονας. Νομίζω ότι ο Όφη τα πάει καλά. Αν ξέρει κανείς το θέμα του φορ, γενικά ο Όφη έχει παίξει αυτή τη στιγμή. Όπως ο Βούρο για παράδειγμα. Ο Βούρος τώρα είναι. Εκπληκτικό πρωτάθλημα. Ίσως είναι και από τους καλύτερους, για να μην πω καλύτερος, από τους καλύτερους Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ο Φανσίπ αν θα μείνει ή όχι. Ναι. Πάντως πρέπει να. Επιβραβευτεί, αν μη τι άλλο, για αυτή την προσπάθειά του. Σίγουρα είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς, το δείχνει. Βοηθάει πάρα πολύ τον Όφη. Επίσης, ο Νίκος Νόμπιας πιστώνεται, και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, την ανάσταση εντός αγωγικών, η λέξη, του Μπαλογιάννη. Ένας παίκτης που, εάν δεν έβρισκε αυτή τη θέση, Αντώνη, δεν ξέρω αν θα χανόταν ή όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν θέσεις στη μεσαία γραμμή πλέον με τους παίκτες που διαθέτει ο Όφη, νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Νόμπιας με τον Μπαλογιάννη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ποδοσφαιριστή και για την ομάδα. Ίσως ο Όφη βρήκε αριστερό μπακ για τα επόμενα χρόνια. Από εκεί που δεν το περίμενα. Και μάλιστα σε κάθε παιχνίδι πάει και καλύτερα. Γίνεται και καλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Μπαλογιάννη. Που δεν το περίμενε κανένας. Θίγεις ένα επίσης, και αυτό να το συζητήσουμε, Νίκο, να αισθήσω την άποψή σου. Το ότι λες, ας πούμε, για τον Μπαλογιάννη, ότι αντλείται το optimum από κάθε ποδοσφαιριστή, υπάρχει για το υλικό που είναι προς διάθεση. Γιατί υπάρχουν, όπως είπες, δεν λείπουν τα προβλήματα τραυματισμού, και τώρα Όφη έχει προβλήματα τραυματισμού και με σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά από τους ποδοσφαιριστές που είναι προς διάθεση, η τεχνική ηγεσία παίρνει αυτό που μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι το προσόν ενός προπονητή. Ενός καλού προπονητή. Ενός καλού προπονητή. Ναι. Να βελτιώνει το έμψυχο δυναμικό και να παίρνει από αυτό τι μπορεί. Κοίταξε, ο Νόμπια σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι είμαι καλός διαχειριστής και αυτή η λέξη ίσως κάποιοι να την παρεξηγούν. Όχι, αλλά ίσα-ίσα. Είπε ότι δεν είναι παρεξηγήσιμη, ότι κάνει μια καλή διαχείριση στα ποδητήρια. Πλέον ο προπονητής είναι διαχειριστής, ναι, πλέον εκ των πραγμάτων. Το πάνε είναι να έχει καλά ποδητήρια στο ποδόσφαιρο. Το πάνε είναι να έχει καλά ποδητήρια. Και φαίνεται ότι ο Νόμπια θα έχει τα καλά ποδητήρια στον Όφη. Και αυτό που είπε και ο ίδιος, ότι προσπαθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, δεν είναι εύκολο. Να έχει τόσους πολλούς παίκτες διαφορετικές προσωπικότητες. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ένας προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος, να είναι. Αυτό που ήταν ο Γκέραντ, για παράδειγμα, ο δάσκαλος του Νόμπια. Ο δάσκαλος του Νόμπια. Και φαίνεται ότι ο Νόμπιας ήταν καλός μαθητής όταν ήταν ποδοσφαιριστής στον Όφη. Πήρε πάρα πολλά πράγματα από τον δάσκαλό του και τώρα προσπαθεί να τα εφαρμόσει. Εντάξει, δεν είναι ακόμα Γκέραντ, εντάξει, να μην τον. Ακόμα να μην τον εξισώσουμε, αλλά ναι. Προσπαθεί και μακάρι, γιατί όχι να μην γίνει, να μην μείνει για. Πρώτος αυτός θα χαρεί από πάνω. Ναι, γιατί η καρέκλα του Όφη, Αντώνη, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν όλοι, από τη μέρα που έφυγε ο Γκέραντ από προπονητής, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Δεν στεριώνει κανένας προπονητής εύκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν στεριώνει ένας προπονητής. Είναι ευλογία και κατάρα να έχεις ένα προπονητή 15 χρόνια στον πάγκο σου. Το είπες, νομίζω ότι το απέδωσες περίφημα αυτό που είπες τώρα, ευλογία και κατάρα. Ευλογία και κατάρα. Γιατί κυνηγάς φαντάσμα, ο επόμενος κυνηγάει πάντα ένα φάντασμα από πίσω του.
Ακριβώς. Ο Γκέραντ ήταν αυτός που ήταν. Ο Νόμπιας είναι Νόμπιας, δεν είναι Γκέραντ. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του. Αλλά κάποια πράγματα σίγουρα τα έχει πάρει και προσπαθεί μέσα από αυτά να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του και τις απόψεις του για το ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα δείχνει να τα καταφέρνει. Ελπίζω να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις, καμιά φορά, όσο καλός κι αν είσαι, στο ποδόσφαιρο μετά είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, καμιά φορά είναι ισοπεδωτικά. Δηλαδή, αν δεν έχεις καλά αποτελέσματα, και εκεί ήταν που αδικήθηκε και ο Σίμος. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο Σίμος κάπως αδικήθηκε ως προπονητής. Δεν ήταν τόσο κακός προπονητής, αλλά και τα αποτελέσματα που είχε η ομάδα, και ίσως και η επιμονή του σε κάποια πράγματα, αδικήθηκε γιατί όντως έριξε ωραία πράγματα στην αρχή, στον πρώτο χρόνο της παρουσίασης στον Όφη. Μάλιστα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε για να συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο και καλό φίλο, τον Νίκο τον Μαρκάκη. Η Στρογγυλή Θεά επιστρέφει στο Crete Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή Θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Στις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, της απόψινής Στρογγυλής Θεάς. Να πούμε ότι χορηγός για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε περάσει είναι το νερό Ζαρός από τις κορυφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καλό συνάδελφο και καλό φίλο μου τον Νίκο τον Μαρκάκη. Μιλάμε, επικεντρωνόμαστε στα του Όφη, με άξονα βεβαίως το προχθεσινό αποτέλεσμα και την προχθεσινή κυρίως εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο που τρόμαξε πολύ κόσμο. Νίκο, κλείσαμε την παρουσία μας στο δεύτερο ημίωρο μιλώντας για τον Νίκο τον Όμπια, θυμηθήκαμε τον Ευγένιο Γκέραρντ. Να πούμε βέβαια ότι ο Νόμπιας έχει, και γενικότερα όλοι οι προπονητές έχουν τώρα κάτι πολύ πιο δύσκολο. Μιλάμε για ένα παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο που είναι πολυπολιτισμικό, σε ένα ρόστερ το οποίο είναι από όλες τις φυλές του Ισραήλ, που είναι πολύ πιο δύσκολη διαχείριση. Ακριβώς. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, τότε ο Μίστερ είχε, εντάξει, πρόλαβε και τους 5 ξένους, αλλά μέχρι εκεί. Οι περισσότεροι υπήρχαν και πολλά κριτικόπουλα. Άλλες φορές. Ο Έγκη Γκέραντ δεν ήταν μόνο προπονητής, ήταν και σκάουτερ. Δηλαδή αυτός έκανε τα ταξίδια, αυτός έβρισκε τους παίκτες. Ο Νόμπιας έχει ξεκαθάρισει την πρώτη στιγμή ότι είναι προπονητής. Δηλαδή δεν ασχολείται με τα μεταγραφικά. Mm-hmm. Με τα μεταγραφικά ασχολείται πλέον η διοίκηση καθαρά. Έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο. Διαφορετικά τα πράγματα τότε, διαφορετικές καταστάσεις για τον Γκέραντ, όπως τα έκανε όλα. Μέχρι το χορτάρι φρόντιζε. Θυμάσαι πόσες φορές δεν μας είχε αφήσει να μπούμε στο γήπεδο
γιατί φρόντιζε το χορτάρι. Και φιλικό παλεμάχο, θυμάμαι ότι δεν είχε γίνει στο Τρεσβαρδογιάννης. Ναι, είχε δημιουργήσει θέμα παλαιότερα, ναι. Εντάξει, ήταν της λεπτομέρειας. Καμιά φορά μέχρι παρεξήγησης. Από κάποιους, αλλά εντάξει, ήταν αυτός που ήθελε τα πάντα στην εντέλεια. Ήταν τελειομανής ο Γκέραντ και αυτό δεν μπορεί να είναι λάτωμα, είναι προτέρημα. Έτσι. Καλή του ώρα και που είναι, Αντώνη. Θέλω να τον αναπαύει και πάντα τη μνήμη του την ευλογούμε, γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος καταλήτης, ένας από τους δύο πολύ μεγάλους καταλήτες του Όφη, των μεγάλων επιτυχιών. Επιστρέφουμε στον τωρινό Όφη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα, γιατί μιλάμε για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, το χτίσιμο μιας ομάδας που πέρυσι ήταν σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο στα 3/4 των αναμετρήσεων που έδωσε, τα κατάφερε, ήταν με 1,5 πόδι στη δεύτερη εθνική, έμεινε. Πλέον, δηλαδή ξεκίνησε έχοντας κάποια τραύματα να αντιμετωπίσει για να χτίσει μια ομάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω, είδαμε παιχνίδια, ας πούμε, στα οποία η απόδοση του Όφη δεν ήταν καλή. Ας πούμε το μάτς με τη Λαμία, κυρίως αυτό, ή και με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά περισσότερο με τη Λαμία, που ο κόσμος εξέφρασε μία δυσαρέσκεια. Τις κρίνεις υπερβολικές τις αντιδράσεις αυτές? Εγώ τις κρίνω υπερβολικές. Εγώ τις έκρινα, είχα πάρει θέση. Εγώ θέλω να ακούσω όμως τη δική σου άποψη. Όχι, εγώ δεν τις κρίνω υπερβολικές. Ναι. Εγώ είμαι της θεωρίας ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να εκφράσει το συναίσθημά του. Βεβαίως. Είτε να χειροκροτήσει, είτε να αποδοκιμάσει, ανάλογα το τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Με τη Λαμία έτσι αισθάνθηκε. Τώρα, αν είναι νωρίς ή όχι, αυτό ποιος μπορεί να το κρίνει. Δηλαδή, ο κόσμος πάει στο γήπεδο να δει ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος αποδοκίμασε επειδή δεν κέρδισε τη Λαμία. Δηλαδή, η εμφάνιση ήταν. Ναι, η εμφάνιση ήταν αυτή που. Γιατί και άλλες φορές, Αντώνη, το ξέρεις και εσύ, το έχεις δει, ότι ο κόσμος έχει χειροκροτήσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Παρότι δεν κέρδισε Όφη, χειροκρότησε. Ναι, και με τον ΠΑΟΚ που έχασε 3-1 εκεί πέρα. Χειροκρότησε. Ήταν, ναι. Οπότε δεν ήταν το αποτέλεσμα, ήταν η εμφάνιση, ήταν η γενικότερη εικόνα του Όφη εκείνο το παιχνίδι. Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα, αναφέρω το δικαίωμα είναι να χειροκροτήσει, να αποδοκιμάσει. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο στη συνέχεια, μπορεί και να μην έπαιξε, αλλά ο κόσμος στο γήπεδο, εντάξει, και θα αποδοκιμάσει και πολλές φορές θα βρεις, κακός βέβαια, αλλά εντάξει, γήπεδο ναι, είναι. Γήπεδο είναι, ναι. Έχει, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε πλέον. Είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό. Είμαι αυτής της θεωρίας, ότι εντάξει, ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά πάντα έχει το δικαίωμα να κρίνει. Έτσι, πάντα έχει το δικαίωμα να κρίνει μετά από ένα παιχνίδι και να εκφράσει το συναίσθημά του. Είναι δυνατό το συναίσθημα πάντα σε ένα γήπεδο. Έτσι. Βρισκόμαστε όμως σε μια διαδικασία χτισήματος μιας ομάδας που προσπαθεί να ξεπεράσει, να αποτινάξει από πάνω της κάποια κουσούρια, και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται να δείξει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν ας πούμε την Κυριακή ο Όφη δεν τα πάει καλά, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η εμφάνιση με τον Βόλο, έχει ένα ελαφρυντικό ότι προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, να ξαναπάρει πάλι μπρος, να βγάλει από πάνω του, να αποτινάξει αυτό το δύσκολο περσινό πρωτάθλημα που παρολίγο να του κοστίσει την ύπαρξή του στην πρώτη εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη έτσι να δοθεί. Ναι, αυτό το παράπονο του Νόμπια. Εσύ τώρα αναφέρεις και στο παράπονο που έβγαλε ο Νόμπια μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, όχι. Αλλά ναι, αυτό ήταν του Νίκου του Νόμπια, πως το εξέφρασε. Ναι, επειδή υπάρχει μια αμφισβήτηση από το καλοκαίρι και μετά τα αποτελέσματα των φιλικών και γενικά μετά τα πρώτα παιχνίδια που μπορεί να πήρε κάποια αποτελέσματα Όφη, αλλά δεν ήταν τόσο πιστικός στις εμφανίσεις του. Ναι. Και έχει μια βάση το παράπονο τον οποίο δηλαδή, νομίζω ότι έχει ένα δίκιο ο προπονητής του Όφη, αλλά είναι προπονητής. Ο κόσμος είναι κόσμος, δεν μπορεί να τον χειραγωγήσεις εύκολα, δεν μπορεί να του πεις τι θα κάνει. Από την άλλη, εντάξει, αυτός έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει, ότι πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη, και φαίνεται τώρα ότι σιγά σιγά Όφη αποκτάει μια ταυτότητα ποδοσφαιρική. Έχει μπει στις ράγες που λέμε. Ναι. Έτσι. Έχει μπει στις ράγες και περιμένουμε μια ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορείς να κάνεις κάθε Κυριακή. Δεν μπορείς να έχεις κάθε Κυριακή την εικόνα που είσαι στο Βόλο. Όχι, αυτό είναι αδύνατο νομίζω. Δεν γίνεται στον κόσμο αυτό. Αντίπαλο, γιατί ο Βόλος προειδέαζε για κάτι. Δηλαδή, ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά. Επίσης σημαντικό, ναι, δεν το αναφέραμε, αλλά όπως το λες και εσύ, είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο ο Βόλος. Και Όφη με αυτές τις ομάδες μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Έτσι, με τις ομάδες που παίζουν ανοιχτά, γιατί με τις ομάδες που παίζουν κλειστά, όπως με τη Λαμία εδώ,
που εντάξει, δεν έπαιξε βέβαια τόσο κλειστά, αλλά μπάσκετ τόσο πιο κλειστά από τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να διασπάσεις όταν έχεις και τις λύσεις και τις ιδέες. Οπότε σίγουρα χρειάζεται υπομονή. Mm-hmm. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να δεις αποτελέσματα, mm-hmm. αλλά πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Αυτό που είπε και ο ίδιος ο Νόμπιας, ότι ο Όφη ψάχνει τη σταθερότητα. Δηλαδή δεν μπορεί τη μια αγωνιστική να ναι. είσαι του 10 και την άλλη του 5. Να υπάρχει μια μέση. Μια μέση γης, δηλαδή να είσαι 7, 6, αλλά να είσαι εκεί, να μην ξεφεύγεις πολύ. Έτσι. Γιατί αν τη μια Κυριακή είσαι του 10 και την άλλη είσαι του 5, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πάει καλά. Η ευθεία οδός, να είσαι σε μια ευθεία οδός, ευθεία οδό από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όφη πάντως που φαίνεται ότι βαδίζει καλά, ότι κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Και είναι καιρός, Αντώνη, ναι. συγγνώμη, ναι, ναι. είναι καιρός να φτιάξει αυτή, να χτίσει αυτή την ομάδα. Διότι τόσο, από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση, μπορεί να το έχει στο μυαλό της αυτό, να φτιάξει μια νέα ομάδα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αλλάζουν πάρα πολύ. Έτσι. Δεν, μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ίσως, δεν είχαν γίνει ίσως κατάλληλες επιλογές, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αλλάζει η ομάδα, να μένει στη μέση το χτίσιμο. Αυτό θέλω να πω, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συνεχιστεί το χτίσιμο. Ήδη έχουν γίνει συμβόλαια για πολλά χρόνια ναι. και αυτό βοηθάει στο να μπορέσει η ομάδα να χτιστεί, να έχει μια ομοιογένεια, να μην αλλάζει δηλαδή κάθε καλοκαίρι 10 παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Να προσθέτει 2-3 όσους είναι απαραίτητοι. Οι υπόλοιποι να είναι του κορμού οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι και αυτό σημαντικό. Πρέπει να κοιτάξει ο Όφη. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, Νίκο, να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, σε αυτή την τριετία είχαμε την πρώτη χρονιά, σώθηκε η ομάδα με τον γκολ του Ναμπή. Με το νέο διοικητικό ιδιοκτησιακό καθεστώς το 1995, ακολουθεί η πρόπερση χρονιά Ευρώπης, πέρυσι πάλι με τον ψυχή στο στόμα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πάνω κάτω, το πάνω κάτω ναι. που πρέπει να αποκαταστήσει. Πρέπει κάπου να σταματήσει. Να σταματήσει. Να βρει αυτό που λέμε, σταθερότητα. Όχι τα άκρα. Όχι μόνο σε εμφανίσεις, αλλά και στην πορεία. Ναι, και στην πορεία η επέκταση, δηλαδή η αποχή από τα άκρα. Η αποχή από τα άκρα, να υπάρχει μια ευθεία γραμμή. Με βήματα προς τα πάνω. Ο Όφη πρέπει να διεκδικεί κάθε χρόνο θέση στην Εξάδα. Αυτό για μένα πρέπει να είναι ο στόχος του Όφη. Δηλαδή εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Δεν λέω για Ευρώπη, ειδικά τώρα που έγινε και πολύ δύσκολη η Ευρώπη, γιατί βγαίνουν λιγότερες ομάδες. Αλλά πρέπει κάθε χρόνο. Θα επικαλεστώ πάλι τον Γκέραντ που και εσύ θα το θυμάσαι, έλεγε ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε κάθε χρόνο Ευρώπη. Εμείς κυνηγάμε την Ευρώπη, κάθε χρόνο κυνηγάμε μια θέση έτσι στην πρώτη πεντάδα Εξάδα. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Το είχε πει και ο ίδιος. Και πράγματι δεν μπορεί ο Όφη να βγαίνει κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ειδικά τώρα που είναι και λιγότερες ομάδες. Αλλά πρέπει να κυνηγάει σταθερά την έξοδο της στην Εξάδα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Όφη. Τα play-off. Και τώρα, ναι, όπως είπες και η Ευρώπη έχει και ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα, γιατί είναι από τον τέταρτο, τρίτο προκριματικό, όπως είναι όποιος βγαίνει στην Ευρώπη, πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα της προετοιμαστίας του, να μπει σε μια διαφορετική αγωνιστική, προπονητική, λογική και διοικητική δηλαδή που σε αποσυντονίζουν, σε αποδιοργανώνουν από... Ήταν και άτυχος ο Όφη, εδώ που τα λέμε στην πρώτη παρουσία του μετά από τόσα χρόνια, γιατί πέσαμε πάνω στον κορονοϊό, μάδιο ναι. γήπεδο με ένα παιχνίδι. Μάδιο, δεν το χάρηκε ο κόσμος. Κρίμα, ήταν δηλαδή κρίμα. Έπεσε πάνω στην περίπτωση, ήταν άτυχος πολύ. Ήταν ατυχία αυτό όπως το λες, γιατί αλλιώς την περίμενε ο κόσμος. Μετά από 20 χρόνια. Δεν ξέρεις πότε θα ξαναγίνει τώρα. Κάθε χρόνο λιγοστεύουν οι ομάδες. Με το ποδόσφαιρο που έχουμε, με την εικόνα που δείχνουμε δηλαδή και με τις βαθμολογίες που έχουμε κάθε χρόνο λιγοστεύουν οι ομάδες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πάνε από 4, πάνε 3. Ναι, δεν ξέρουμε. Κάνε μόνο ένα σχόλιο. Ναι, Νίκο, κάνε μόνο ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα. Για το. Συνολικά για τη διοργάνωση της πρώτης εθνικής. Super League, όπως θέλεις. Κοίταξε. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος με μια διαφορά 6 βαθμών από την ΑΕΚ και 7 από τον ΠΑΟΚ δεν είναι και το καλύτερο. Είναι πρώτος χωρίς να παίζει, χωρίς να έχει τα στάνταρ παλαιότερων χρόνων. Έτσι, ο Ολυμπιακός δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν διαφωνείς, αλλά mm-hmm. τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ στα μάτια μου είναι ότι δεν είναι ακόμα καλά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι, πάει στο ρελαντί, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι. Το βλέπω εγώ. Ναι, ναι. Δεν έχει κάνει ακόμα τις μεγάλες εμφανίσεις. Ναι. Χθες, ας πούμε, την ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ΑΕΚ. Έτσι. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ο επιβλητικός, ο κυρίαρχος. Ναι. Έχει καλούς παίκτες, δεν αμφιβάλλει κανείς. Έχει το καλύτερο υλικό στην Ελλάδα. Έχει πολλούς και παιδικούς προσδοριστές. Αλλά σαν ομάδα ακόμα δεν έχει δείξει mm-hmm. αυτά που μπορεί να δείξει. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι 6 και 7 βαθμούς μπροστά από ΑΕΚ και ΠΑΟ
δεν είναι ότι καλύτερο για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αυτό αν αλλάξει στη συνέχεια. Ναι. Αν μπορέσουν δηλαδή οι υπόλοιποι ανταγωνιστές να βρεθούν κοντά, να κυνηγήσουν τον τίτλο. Γιατί έτσι είναι το καλό πρωτάθλημα. Να υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Να μην ξεκαθαρίζουν τα πράγματα δηλαδή, από το Δεκέμβριο-Γενάρη μήνα. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, Νίκο, γενικά. Δηλαδή, συνολικά, ας πούμε, σ' αρέσει ο δείκτης ποιότητας, ας πούμε, σε σύγκριση με πέρυσι, θα πάρουμε το περσινό πρωτάθλημα. Ας πούμε, εντάξει, ξέρουμε πανδημία, ότι έχει μπει στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και αυτή. Όλα αυτά, σ' αρέσει, ας πούμε, η φετινή διοργάνωση. Έχει ποιότητα, έχει νομίζω ανέβει ποιότητα. Έχουμε δηλαδή παιχνίδια, ωραία παιχνίδια. Και με γκολ πολλά. Το 4-4 και το 3-3 του Βόλ και του Όφη. Ναι, αυτά τα δύο είναι χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε δει νομίζω αρκετά καλά παιχνίδια μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι ομάδες έχουν δώσει λίγο περισσότερο βάρος σε αυτό το κομμάτι και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο. Μακάρι να δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και να δούμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στην κορυφή και στην ουρά. Να μην τελειώσουν δηλαδή τα πράγματα νωρίς, να υπάρχει ανταγωνισμός. Να υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό για πρωτάθλημα. Γιατί και γι' αυτό το λόγο άλλωστε οι ομάδες δεν προχωράνε μετά στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν βγαίνει κάθε χρόνο πρωταθλητής με 6-7, πόσο βγήκε πέρυσι, 15, πόσο βαθμού πήρε η διαφορά πέρυσι. Ναι, με αρκετά διαφορά. Πρώτος, πάνω απ' τον ίδιο ανταγωνισμό και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ομάδες που είναι στην Ευρώπη. Έτσι. Είσαι αυτό που λέμε πρώτος στο χωριό, αλλά στην πόλη. Έχει αντίκτυπο και σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπουμε κάποια στοιχεία καινούργια, δηλαδή εγώ βλέπω, ας πούμε, η επαρχία βγάζει, είδαμε ένα εκπληκτικό το αποτέλεσμα του Άρης Παζιάννα, ανεβαίνει ο Παζιάννα που έχει φέρει και κάποια αποτελέσματα, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Βόλος ο οποίος είναι μια κάμψη, αλλά είναι και αυτός μια ομάδα που έχει κάνει αυτή την παρουσία της, ο Όφη, βλέπεις ότι η επαρχία κάπως αρχίζει και ξαναπαίρνει τα πάνω της. Αντεπιτίθεται. Μακάρι. Μακάρι, ναι, ναι. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Καλά πάνε αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι θα μπορέσουν να παραμένουν σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι έχουν τις δυνατότητες. Έχουν τις δυνατότητες να φτάσουν μέχρι το τέλος. Θέλει προσπάθεια όμως. Θέλει προσπάθεια. Και ενδεχομένως και ενίσχυση για κάποιες από αυτές το Γενάρη. Είναι καλό για το πρωτάθλημα να βλέπουμε τις ομάδες περιφέρειας. Να πηγαίνουν καλά και να έχουν και κόσμο. Βεβαίως. Να έχουν και κόσμο τα γήπεδα, να πηγαίνουν καλά οι ομάδες περιφέρειας, να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Να βλέπουμε τώρα τον Παζιάννη ένα τέταρτο και τον Όφη πέμπτο και τον Βόλο έκτο. Εντάξει, ο Βόλος, αν πεις, δεν έχει βάση, δεν έχει πυρήνα. Είναι μια ομάδα ουσιαστικά του Μπέου. Είδαμε το Πανθεσσαλικό, ναι. Σε διακόπτω και το βλέπουμε τώρα και στο βιντεάκι αυτό δίπλα στα στιγμιότυπα. Ένα χανές τοπίο. Ένα λευκό πράγμα, αλλά λευκό με την άσχημη έννοια του όρου, δηλαδή δεν υπήρχε, έλεγες είναι σε ελληνιακό τοπίο ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά βλέπω ότι δεν έχει το υπόβαθρο, το μπυλό πάνω στον οποίο θα σταθεί. Ο Βόλος εμένα μου μοιάζει μια ομάδα φωτοβολίδα, Αντώνη, δεν ξέρω. Ότι δεν θα έχει διάρκεια λες, ότι δεν μπορεί να σταθεί. Όταν μια ομάδα δεν έχει κόσμο, ναι. Δηλαδή αν ο Μπέος αποφασίσει αύριο να φύγει από εκεί, τελείωσε ο Βόλος. Που είναι η πίδυνα κύτρους, πώς είναι αυτή η ομάδα, από πού δημιουργείται, από τι νομίζουμε. Δεν είναι Βόλος, έτσι δεν είναι. Ο Βόλος έχει δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και την Νίκη Βόλου. Αυτές είναι οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις του Βόλου. Αυτή η ομάδα τώρα είναι ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι η ομάδα του Μπέου ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι. Και όταν μια ομάδα δεν έχει βάση, δηλαδή πόσα άτομα πάνε στο γήπεδο να παρακολουθούν, δεν μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα. Μπορεί να βγει στην Ευρώπη αυτή η ομάδα. Αλλά... Να έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα, Νίκο, τα θυμάσαι. Ναι. Μπορεί να είναι φωτοβολίδα. Μπορεί σε ένα-δύο χρόνια να μην υπάρχει. Είδες τι έγινε με πάρα πολλές ομάδες. Με πάρα πολλές ομάδες. Την Καρολίνη για παράδειγμα, τον Πλατανιά, που διέλυσε μετά το παιχνίδι με τον Μάθη. Διέλυσε ο Πλατανιά. Αποσυντήθεται ο Πλατανιά. Ναι, είδες ένα παιχνίδι τι κάνει. Δηλαδή, ναι, ένα παιχνίδι. Ένα γκολ ουσιαστικά τι έκανε. Ναι. Γιατί... Το οποίο μεταφράζεται σε κάποια εκατομμύρια. Δηλαδή μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Μπορούσε να είναι ο Πλατανιά στη Σούπερ Λίγκα και να είναι όφη πιο πίσω. Δηλαδή και βλέπει ότι ο Πλατανιά διέλυσε. Πήγε στο τοπικό. Δεν υπάρχει τώρα. Έτσι. Αυτές οι ομάδες όμως πιο εύκολα μπορούν να διαλυθούν γιατί δεν έχουν κόσμο. Και όφη πέρασε από δύσκολα, αλλά τον κράτησε ο κόσμος τον Όφη. Τον κράτησε ο κόσμος του και μάλιστα για τον Όφη αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι στα δύσκολα χρόνια, στα πέτρινα χρόνια, ο κόσμος αυξήθηκε.
Δεν μειώθηκε. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα αντι-marketing. Δηλαδή βλέπεις τη δεύτερη εθνική και η συσπήρωση του κόσμου. Στη δεύτερη και στην τρίτη εθνική είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει τώρα. Μπράβο Νίκο, αυτό είναι, ναι, να σταθούμε και εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, επιστρέφουμε την κουβέντα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με ένα όπλο που διαχρονικά παραμένει ισχυρό για την ομάδα, δηλαδή το φιλαθλό κόσμο του, τον κόσμο του, τον λαό του Όφη. Ο οποίος σε περιόδους κρίσεως, διοικητικής, οικονομικής, αγωνιστικής, όταν αγωνιστικά η ομάδα απέθανε το 2015, στάθηκε στο πλευρό της γέμισης του ηγέτη Κουλέ. Μία τέτοια ομάδα ποτέ δεν μπορεί να πεθάνει έξω αγωνιστικά. Όχι, όχι. Όσα δεινά και να τραβήξει. Όσα δεινά, ναι. Που τράβηξε τα πάντα, Όφη, τα πάντα, έτσι. Δεν, τα θυμάσαι άλλα, καθημερινά μέχρι, στο ρεπορτάζ. Μέχρι τρίτη εθνική πήγε. Και ταλαιπωρήθηκε με αντιπάλους τώρα, μην τους θυμόμαστε, ήτες από αντιπάλους. Αλλά στάθηκε από τον κόσμο του στάθηκε. Ο κόσμος κράτησε όρθιο τον Όφη αυτά τα χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι δεν ανέβηκε άμεσα, έμεινε και δεύτερη χρονιά στην τρίτη εθνική. Ταλαιπωρήθηκε. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να μείνει όρθιος και να επιστρέψει και να που. Τα πράγματα ήρθαν έτσι που πλέον έχει μπει σε ένα διαφορετικό καλούπι, με άλλη διοίκηση, με πουλήθηκε το ιδιοκτησιακό. Διοίκηση. Πουλήθηκε το ιδιοκτησιακό. Αυτή η χρόνια, περίμενες Νίκο, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά τώρα το συζητάμε. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει αρκετές φορές στο γραφείο. Το διοικητικό πρόβλημα του ΟΦ, το ιδιοκτησιακό, περίμενες ποτέ ότι θα λυθεί. Περάσαμε αποφάσεις πρόβλημα μετοχικότητας, περάσαμε αποφάσεις που ήταν ακόμα στην πρώτη. Στη δεύτερη εθνική, περίμενες ότι θα λυνότανε. Πάντα ελπίζεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, ειδικά αυτές τις εποχές, γιατί πέρασε δύσκολα. Ανέβηκε στην Super League με προβλήματα εκείνη την περίοδο όταν ανέλαβε η διοίκηση Μπούση, αλλά να που έγινε. Εκεί που δεν το περιμένεις καμιά φορά, έρχεται η λύση και η λύτρωση μαζί. Και για τον Όφη ήταν και η λύση και η λύτρωση. Η παρουσία του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήρθε πραγματικά από την Αμερική χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν, έτσι, αυτή ήταν η πραγματικότητα, αλλά όταν μεσολαβούν ο Γιώργος και ο Γιάννης Σαμαράς, έτσι, θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι, να είναι καλά, και όλοι, πέρα από έτσι τα λάθη που έχουν κάνει και τα επισημαίνομαι, είναι φίλοι μας, τους αγαπάμε, αλλά δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς την αγάπη για τον Όφη. Άρητη. Και μόνο το γεγονός ότι αυτοί οι μεσολάβησαν ώστε να δοθεί αυτή η λύση στον Όφη που δεν ξέρω αν θα δινόταν διαφορετικά. Γιατί είδαμε τόσα χρόνια ότι παρότι υπάρχουν στην Κρήτη πολύ δυνατοί επιχειρηματίες. Καταδικάστηκαν. Δυστυχώς, γιατί και αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση, Νίκο. Ότι δεν μπορούσε ο Όφη να βρει ένα επιχειρηματία παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έτσι, πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Όχι, αλλά, ούτε εγώ. Αλλά καταδικασμένες. Βρέθηκε στην Αμερική, δηλαδή. Ξεκάθαρα. Ποιο να το περίμενε. Η ιστορία αυτό έγραψε. Ότι από εδώ δεν βρέθηκε. Ένας βρέθηκε. Ο Θεός να τον αναπαύσει και αυτόν. Και οι υπόλοιποι. Και βλέπεις, επειδή έχουμε παραδείγματα, Αντώνη, πολλές φορές από ομάδες. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω τώρα. Την Ξάνθη για παράδειγμα. Οι άλλες ομάδες που έρχονται επενδυτές από το εξωτερικό και. Σήμερα τους βλέπεις, αύριο δεν τους ξαναβλέπεις. Διακρίνουμε τη διαφορά που υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σοβαρό άνθρωπο, για ένα σοβαρό επιχειρηματία, αλλά αυτό τι μπορούσε να είναι διαφορετικό όταν υπάρχει σύσταση, επαναλαμβάνω, από τον Γιώργο και τον Γιάννη Σαμαρά. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος ευτυχώς δείχνει ότι είναι σοβαρός, πάρα πολύ σοβαρός, δεν ανακατεύεται. Με διάθεση για να κάνει θυσίες για τον Όφη και να εκπληρώσει όνειρα. Έτσι. Έχει όραμα. Το όραμα, αυτή η λέξη που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί στον Όφη, πόσες φορές την έχεις ακούσει σε γενικές συνελεύσεις, σε προγραμματικές δηλώσεις. Είναι μεγάλη λέξη, Αντώνη, το όραμα. Είναι μεγάλη λέξη. Είναι μεγάλη. Περικλεί μάλλον πολλά πράγματα αυτή η λέξη. Και εντάξει, είναι και βαριά λέξη. Πολύ βαριά. Πολύ βαριά λέξη. Βλέπω όμως ότι όποτε μιλάει ο μεγαλομέτωχος του Όφη, πάντα κάτι έχει να πει. Πάντα κάτι έχει να πει. Ναι, και παρότι είναι μακριά, έρχεται βέβαια πολύ συχνά τελευταία, την αλήθεια, δείχνει ότι είναι. Ενημέρωση για τα πάντα. Φαίνεται ότι δεν είναι ενημέρωση για τα πάντα. Για τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Και λογικό είναι. Γιατί... Και λογικό είναι. Βέβαια. Και πλέον έχει αποκτήσει αυτή την αγάπη. Αγαπάει την ομάδα. Ο χρόνος είναι αμίλητος. Μας πιέζει, Νίκο, και θέλω να ακούσω την άποψή σου και για άλλα πράγματα. Να πάμε β' εθνική κατηγορία στο πρωτάθλημα της Super League 2, όπως θέλεις, ή β' εθνικής.
Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα. Και τι μετά. Να τι να πούμε για αυτό το πρωτάθλημα. Βεβαίως, είμαστε σε μία αγωνιστική που και οι δύο ομάδες του Ηρακλείου κερδίσανε. Και ο Εργοτέλης κέρδισε 2-1 την Κηφισιά και ο Ηρόδοτος 2-0 εδώ τη Ζάκυνθο. Δεν κέρδισαν οι υπόλοιπες ομάδες, Χαμίδα για Επισκοπή και ο Φιεράπετρα ο παλιά για τα Χανιά. Αλλά κάνε μου ένα σχόλιο και μετά και για τις κριτικές ομάδες έτσι να μιλήσουμε. Για τις κριτικές ομάδες, καταρχήν εντάξει, μπορώ να μιλήσω περισσότερο για τις ομάδες του Ηρακλείου. Ναι. Μάλλον να το πούμε, Νίκο, να το ξεκινήσουμε θεσμικά, να μου κάνεις ένα σχόλιο πρώτα για τη διοργάνωση και μετά θα το εξειδικεύσουμε. Για τη διοργάνωση δεν μπορώ να πούμε πολλά πράγματα. Το πρωτάθλημα αυτό είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο λέμε τα ίδια πράγματα. Επαναλαμβανόμαστε σαν τη μέρα της μαρμότας, κατά κάποιο τρόπο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Πέρυσι ήταν καλό πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν καλό αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Δυστυχώς κάποιοι. Φοβερό. Κάποιοι δεν παραδειγματίστηκαν. Δηλαδή κάποιοι δεν πήραν από αυτό το πρωτάθλημα και το έκαναν πάλι, μπορώ να πω χειρότερο, τουλάχιστον όσον αφορά την οργάνωση. Δεν υπάρχει τώρα πρωτάθλημα με 17 ομάδες. Και βλέπουμε τώρα την Καβάλα να παίζει με μπασκεμπολίστες και με μποξέρ και να τρώει 7 γκολ από τον Πιερικό και αύριο θα πάει να φάει άλλα 7 από την Ξάνθη και 10 γκολ από τον Ολυμπιακό Βόλου ή Ζάκυνθος το ίδιο που τελευταία στιγμή μπήκαν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποιες ομάδες δεν θα τελειώσουν το πρωτάθλημα όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα φύγουν αναγκαστικά στη μέση της σεζόν γιατί δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οικονομικά δεν τα έχουν βρει ακόμα με την τηλεόραση που η τηλεόραση η ΕΡΤ δεν δίνει παραπάνω χρήματα, έτσι. Έκαναν τόσο αγώνα, υποτίθεται, καθυστερούσαν το πρωτάθλημα την έναρξη για να τα βρουν στα τηλεοπτικά και τελικά ξεκίνησαν χωρίς να υπάρχει τηλεόραση. Και όταν δεν βλέπεις, δηλαδή όταν δεν έχεις και εικόνα από τα παιχνίδια αυτά, εμείς βλέπουμε ας πούμε τα παιχνίδια που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε εικόνα όμως γενικά από τα παιχνίδια. Του πρωταθλήματος. Ναι. Τι εικόνα μπορεί να έχει το πρωτάθλημα όταν δεν μπορεί να το δει, δεν μπορεί να δει παιχνίδια. Πέρυσι τουλάχιστον βλέπαμε και παιχνίδια. Τώρα δεν βλέπεις τίποτα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτό το θέμα, να πρέπει να τα βρουν εκεί με την ΕΡΤ. Όσα είναι να πάρουν, να πάρουν. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω από πού θα τα εξοικονομήσουν, Αντώνη. Εντάξει. Οι ομάδες στην Super League 2 βρίσκουν τρόπους συνήθως τα τελευταία χρόνια για να εξοικονομούν χρήματα. Όχι όλες βέβαια. Έτσι. Αλλά αυτό που είπες, εμένα με πειράζει πάρα πολύ, ότι πέρυσι είχαμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα και μόνο ότι στο φινάλε 4-5 ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Τελευταία 15-20 λεπτά ξεκριθήκαν ναι, όλα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να ξανασυμβεί και το θέμα είναι ότι ανεβαίνει μια ομάδα. Δηλαδή από τους δύο ομίλους να ανεβαίνει μια ομάδα. Πολλά είναι. Πώς το δέχτηκαν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Πώς το δέχτηκαν οι ομάδες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα εντάξει, είναι ξεχωριστό κομμάτι η παρουσία των κριτικών ομάδων και των ομάδων του Ηρακλείου. Να πούμε για Εργοτέλη Ηρόδοτο. Ηρόδοτο Εργοτέλη. Τη γνώμη σου. Εντάξει, έχει αλλαγές σχέση με πέρυσι. Αρκετές, ναι. Και στο μπάγκο και στην ομάδα. Αλλά έχει την ίδια φιλοσοφία. Δεν αλλάζει φιλοσοφία του με νέα παιδιά, με κάποια παιδιά που ήρθαν και από την Αίγυπτο και όχι μόνο, και προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέγης θεωρώ ότι θα είναι πάλι μέσα στην πρώτη εξάδα εκεί. Δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει πρωτάθλημα φέτος, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Λογοδιακός που ξεκίνησε ως φαβορί δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Η ΑΕΚ Β είναι πρώτη, η οποία βέβαια δεν μπορεί να ανέβει. Έτσι, ούτε να πέσει, ούτε να ανέβει. Πώς ομάδες... το βλέπεις αυτό με τις β' ομάδες των Ολυμπιακού ΑΕΚ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ? Και θετικό και αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό? Το θετικό, ναι. Το θετικό είναι για τα παιδιά που παίζουν. Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να παίξουν σε άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ιατρούδης για παράδειγμα που δύσκολα θα έπαιζε στην ΑΕΚ, έτσι, παίζει τώρα στην δεύτερη. Είναι κατανοητό. Παίζει ένα πρωτάθλημα το οποίο εντάξει, είναι δυνατό πρωτάθλημα αγωνιστικά. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα είναι μέχρι το τέλος. Για τα παιδιά λοιπόν, αυτά για τους παίκτες είναι καλό. Για τα νέα παιδιά. Αρνητικό για μένα είναι γιατί όταν μια ομάδα δεν έχει στόχους, Αντώνη, πολλά γίνονται στο πρωτάθλημα αυτό. Όταν μια ομάδα δεν ανεβαίνει, δεν πέφτει. Αναφέρεσαι σε κάποια ίσως νόθευση, αλληγορικά μιλώντας, του πρωταθλήματος μέσα από κάποιο συγκεκριμένο αποτελεσμάτο. Από ομάδες που δεν έχουν στόχο. Ναι, όταν δεν έχει στόχο και όταν πλησιάζει το τέλος, εκεί αρχίζουν τα επικίνδυνα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό, έτσι δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει ένα κίνητρο. Ακόμα και σε 5x5 να παίζεις, λέει ο λόγος, έχεις ένα κίνητρο. Έχεις ένα κίνητρο να κερδίσεις. Κάτι μπορεί να βάλεις ένα στοίχημα. Ελπίζω περισσότερο, δεν ξέρω, ότι επειδή έχουν μεγάλα ονόματα από πίσω και δεν θέλουν να ανακατευτούν σε τέτοια, δεν μπορεί τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, να παίξουν με το όνομά τους
Να μην το ανακατέψουν δηλαδή. Μακάρι, μακάρι. Αλλά όταν δεν υπάρχει κίνητρο, υπάρχουν άλλα πράγματα. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο. Τα έχουμε. Είναι η εμπειρία. Χρόνο. Ναι, η εμπειρία χρόνου. Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα στις γενικές γραμμές. Με ήττα βέβαια στην έδρα του το Διαγόρα, αλλά συνέχεια το διόρθωσε. Ισοπαλία νίκη. Πήρε στα Χανιά την ισοπαλία, μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή. Και κέρδισε το Σάββατο. Κέρδισε τη Ζάκυνθο, πάει τώρα στην Ιερά Πέτρα να την διεκδικήσει αποτέλεσμα. Το ντέρμπι. Εντάξει, το πρόβλημα του Ηρόδοτου δεν παίζει στην έδρα του. Ναι. Το Παγκρίτο δεν είναι ούτως ή άλλως έδρα, για καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έδρα. Ο Ηρόδοτος το έχει συνηθίσει, για τον Ηρόδοτο είναι πιο σκληρό αυτό. Ο Ηρόδοτος αν επιστρέψει τώρα που από ό,τι φαίνεται μπορεί να επιστρέψει στην Αϊκαρνασσό, δεν ξέρω πότε, αλλά γίνονται κάποιες εργασίες, πιστεύω ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Τουλάχιστον να διεκδικεί στην παραμονή του στην κατηγορία. Έχει ένα προπονητή έμπειρο, τον Γιάννη τον Τάτσι που το μάθαμε όλοι μας από την πορεία του Μπλατανιά που λίγο ήψε να πάρει την άνοδο από τον Όφη. Έχει την εμπειρία ο Τάτσης, οπότε μπορεί να βοηθήσει τον Ηρόδοτο τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί και να διεκδικήσει με προϋποθέσεις την παραμονή του στην κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης, τα Χανιά θα είναι πιστεύω από τις πρωταγωνίστρες ομάδες ξανά, θα είναι από τις ομάδες που θα είναι στην κούρσα για την άνοδο, δεν ξέρω αν θα αντέξουν μέχρι το τέλος. Η Επισκοπή και η Ιεράπετρα, η Επισκοπή την είδαμε τον Εργοτέ, δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Μου κάνει εντύπωση που έχει τρεις ήττες και μάλιστα με το ίδιο σκορ την ομάδα του Βέλιτς. Έχει κάποιους Πορτογάλους και και Βραζιλιάνους προσφεστές που είναι τεχνίτες, είναι καλοί παίκτες. Μου κάνει εντύπωση που έχει τρεις ήττες σε εισάρτημα παιχνίδια. Τον Όφ δεν τον έχω δει, δεν ξέρω. Τον Όφ Ιεράπετρας. Έχει πολλούς ξένους κι αυτός, από ό,τι γνωρίζω όμως. Πολλούς Αργεντίνους και με ένα περίεργο διοικητικό καθεστώς εκεί. Μακάρι να μπορέσουν όλες οι ομάδες να μείνουν. Είναι πολλές ομάδες, καλό είναι αυτό για την Τρίτη. Καλό είναι αυτό για την Τρίτη. Μακάρι να μπορέσουν όλες να μείνουν τουλάχιστον κατηγορία και αν μπορεί κάποια από αυτές να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω. Μία βγαίνει όμως και είναι δύσκολο. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είτε για τον Εργοτέλη είτε για τα Χανιά που έχουν τις πιο εν συγκρίση με τους υπόλοιπους υψηλές βλέψεις. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου και ήταν μια, θέλω να πιστεύω, ωραία συζήτηση που κάναμε. Πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις και αν είχαμε τον χρόνο θα μπορούσαμε να μιλάμε και περισσότερο όλα, αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι, δυστυχώς είναι... Μάστιγα. Ναι, δεν μας αφήνει. Είναι μάστιγα. Θα τα ξαναπούμε πρώτα, Θεός, να έχουμε την υγεία μας. Κάποια άλλη... Σημαντικό αυτό. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Θυμάσαι πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό. Οπωσδήποτε. Την υγεία μας να έχουμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Να τα ξαναπούμε, να κάνουμε έναν ωραίο απολογισμό για το τι έγινε στη Super League. Και στη δεύτερη. Να είναι καλά τα πράγματα. Και να ελπίσουμε να συνεχιστούν. Να έχει φύγει και ο κορονοϊός, Άντωνη. Να έχει φύγει και ο κορονοϊός. Να έχει φύγει ο κορονοϊός και να έχει πάει και όπου στην Εξάδα. Όσο γίνεται ψηλότερα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε μερικά λεπτά και πάλι μαζί. Η στρογγυλή θεά επιστρέφει στο Crete Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Crete Today. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες.
από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγός για τη δεύτερη ώρα είναι το νερό Ζαρός από τις κορφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Να περάσουμε στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, η Super League 2, επιλέγετε και παίρνετε. Να δούμε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στον όμιλο του Νότου. Είχαμε επιτυχίες για τις ομάδες του Ηρακλείου. Δεν τα κατάφεραν οι υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης. Αναλυτικά είχαμε Εγάλεο Φιεράπετρας 2-0, Ηρόδοτο Ζάκυνθος 2-0, πρώτη νίκη για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού για το συγκρότημα του Γιάννη Τάτσι με τέρματα των Καλυβοκά, αυτόν γκολ ήταν στο 15ο λεπτό και του Χατζησάβα στο 26ο, και στο πρώτο τέρμα ο Χατζησάβα ήταν αυτός ο οποίος έκανε το γύρισμα, επίτα από παλιά του Μπολάκη, ο Καλυβοκάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Μια νίκη λοιπόν που σπάει το ρόδι για την ομάδα του Ηροδότου στο Παγκρίτιο στάδιο προχθές. Λεβαδιακός Χανιά 1-1. Σημαντικό αποτέλεσμα για το κριτικό συγκρότημα. Επισκοπή Αστέρας Βλαχιώτη 0-1. Κηφισιά Εργοτέλης 1-2. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Εργοτέλη απέναντι στην μέχρι πρώτη ως πρωτοπόρο ομάδα της Κηφισιάς με γκολ των Κόνραντ στο 18ο λεπτό και αυτογκολ στο 90 μετά προσπάθεια του Ντουμάνι. Ενδιάμεσα ο Καραγκούνης το 70 έχει ισοφαρίσει για την ομάδα της Κηφισιάς, δεύτερο τρίποντο για την ομάδα του Εργοτέλη για τους κιτρινόμαυρους που έφτασαν τους 6 βαθμούς. ΑΕΚ Β Καραϊσκάκης 2-1, Καλαμάτα Παναθηναϊκός Β 1-2 και Ρόδος Διαγόρας 3-0. Να δούμε πώς μεταφράζονται αυτά βαθμολογικά. Στον πίνακα της κατάταξης λοιπόν στην κορυφή είναι η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, είναι στους 9 βαθμούς, 7 βαθμούς έχει η Ρόδος και το Εγάλεο, στους 6 δύο νίκες Καλυθέα και Κηφισιά Εργοτέλης, 5 ο Λεβαδιακός, 4 ο Ηρόδοτος, ο Διαγόρας και ο Αστέρας Βλαχιώτη, μια νίκη και μια ισοπαλία. Τα Χανιά έχουν 3 βαθμούς μαζί με τον Καραϊσκάκη και τον Παναθηναϊκό Β. Δεν έχουν πόντο Καλαμάτο, Φιεράπετρας, Επισκοπή και Ζάκυνθος. Πάμε στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, τέταρτης, στον όμιλο του Νότου. Καραϊσκάκης Καλαμάτα, Εργοτέλης ΑΕΚ Β, Αστέρας Βλαχιώτη Κηφισιά, Διαγόρας Επισκοπή, Χανιά Ρόδος, Ζάκυνθος Λεβαδιακός, Όφι Εράπετρας Ηρόδοτος στο κριτικό ντέρμπι και Καλυθέα Εγάλεο οι αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής, οι συναντήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής κατηγορίας στον όμιλο του Νότου. Πάμε λοιπόν στο Παγκρίτιο στάδιο, πάμε στο προχθεσινό παιχνίδι του Ηροδότου με την Ζάκυνθο, να δούμε πώς προέκυψε η πρώτη νίκη για το συγκρότημα της Νέας Αλικαρνασσού στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ηρόδοτος στο Παγκρίτιο στάδιο, μια αναμνηστική φωτογραφία πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ζάκυνθο, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας με 2-0. Στη σέντρα η ομάδα της Ζακύνθο, ο Ηρόδοτος που ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού από την αντίπαλό του, κατάφερε να σκοράρει 2 φορές, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα. Εδώ είναι η φάση του πρώτου γκολ της ομάδας του Ηρόδοτου από μια κάθετη πάσα του Μπολάκη στο Χατζησάβα, αυτός θα μπει στην περιοχή, θα κάνει την σέντρα, θα κοντράρει στον Καλυβοκά η μπάλα και θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα του Ηροδότου στο 16ο λεπτό με αυτή την ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από την κάθετη πάσα του Μπολάκη στον Χατζησάβα, εκείνος έκοψε, ο Καλυβοκάς με το αριστερό στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της ομάδας του, του Πατσιγιώργου. Πανηγύρια για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ηροδότου για αυτό το γκολ, όπως είπαμε, με τη συμπλήρωση 16 λεπτών στο Παγκρίτιο στάδιο, το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ηροδότου. Ακόμα μια προσπάθεια τώρα για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού που θα ξεκινήσει από την αριστερή πλευρά, η σέντρα που θα βγει από τον Βρετό στον Κατίδη, δεξί μονοκόμματο, η μπάλα θα καταλήξει out, φάση αυτή στο 22. Εδώ έχουμε ένα φάουλ του Βρετού για την ομάδα του Ηροδότου. Είμαστε στο 44. Θα γίνει το σούτ με το αριστερό από τον Κατίδη. Ο Πατσιγιώργος,
Ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου απομάκρυνε ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λέπτου, που βρήκε τον Ηρόδο τον μπροστά με 1-0 με το αυτογκόλ του Καλυβοκάπητα από την προσπάθεια του Χατζησάβα. Εδώ ένα γύρισμα του Βρετού στον Χαλκιαδάκη. Κοιτάξτε τη φάση, αριστερό φαλτσαριστό σούτ από τον Χαλκιαδάκη, μπάλα out ελάχιστα από το αριστερό δοκάρι του Πατσιγιώργου. Μια καλή φάση για να γίνει το 2-0 με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου. Το ένα δυνατό σούτ, κοιτάξτε τα ρεφλέξ του Πατσιγιώργου από τον Βρετό, εξουδετέρωσε σε κόρνερ. Παρέμεινε το 1-0. Ο Ηρώτος που πίεσε, ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του 90 λέπτου από την αντίπαλό του. Εδώ, όπως είπαμε, είναι η φάση με τον Βρετό, ο οποίος θα βγάλει μια μεγάλη ευκαιρία για τον Κατήρη. Εκείνος δεν μπόρεσε να πλασάρει. Ο Ηρώτος, ο οποίος συνεχίζει, γίνεται πιο πιεστικός. Ακόμα μία προσπάθεια. Μπάλα θα περάσει και θα έρθει στον Χατζησάβα με σουτ, αριστερό πλασαριστό σουτ από το ύψος της περιοχής. Έκανε το 2-0, είμαστε στο 67ο λεπτό. Αυτή τη φορά ο Χατζησάβας χωρίς καμία παρεμβολή με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0. Εδώ έχουμε τη φάση για την ομάδα της Ζακύνθου με τον Κοναγκάγια, στο 87 είμαστε. Ένα αριστερό σουτ, θα βρει το δοκάρι. Μοναδική φορά που η Ζάκυνθος έγινε απειλητική και απείλησε την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού με γκολ. Ήταν η τελευταία φάση του αγώνα στο Παγκρέτιο στάδιο, μιας και 3 λεπτά αργότερα είχαμε το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τον Ηρόδοτο. Όπως είπαμε, νικητή με 2-0, πρώτη νίκη για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, έπειτα από την ήττα της πρεμιέρας και την ισοπαλία με τα Χανιά την προηγούμενη. Να δώσουμε συνέχεια με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και τον 7ο όμιλο, τον όμιλο που συμμετέχουν οι κριτικές ομάδες, να δούμε τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής, της πέμπτης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο. 4 παιχνίδια έγιναν, μιας και το μάτς ανάμεσα στον Μπόρο και τον Αλμυρό για υγειονομικούς λόγους δεν διεξήχθη. Να δούμε τα αποτελέσματα λοιπόν. Πάουρουφ Γιούχτας 2-0, Πανιώνιος Πόα 4-2, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος 1-3 και Αναγέννηση Ιεράπετρας Άρης Σούδας 1-4. Δεν έγινε το μάτς του Πόρου με τον Αλμυρό για υγειονομικούς λόγους. Να δούμε στην βαθμολογία πώς έχουν τα πράγματα. Στην κορυφή παρέμεινε ο Άγιος Νικόλαος, είναι στους 13 βαθμούς που επέστρεψε στις επιτυχίες. Ο Πάουρουφ ακολουθεί κατά πόδας, είναι στους 12. Ο Πανιώνιος έχει 9 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Αλμυρό. Ο Πόα είναι στους 6 μαζί με τον Πόρο που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Στους 5 ο Άρης Σούδας μαζί με τον Γιούχτα. Γιούχτας και Άρης Σούδας στην έκτη θέση. Ο Αλμυρός είναι στους 3 βαθμούς, έχει 3 μάτς. 3 βαθμούς έχει και η Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Ουραγός, τελευταία θέση, η ομάδα της Αναγέννησης Ιεράπετρας που έχει 1 βαθμό. Πάμε στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Να δούμε τους αγώνες. Αλμυρός Νεάπολη, Πόα Πόρος, Πανιώνιος Πάουρουφ, Άρης Σούδας Άγιος Νικόλαος και Γιούχτας Αναγέννηση Ιεράπετρας, οι 5 συναντήσεις της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της 3ης εθνικής κατηγορίας, στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της 3ης εθνικής κατηγορίας. Να περάσουμε σε γκολ από τους αγώνες που έγιναν, από τα παιχνίδια που έχουμε βεβαίως στιγμιότυπα και έγιναν χθες στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο της 3ης εθνικής κατηγορίας. Να γίνει το λάθος, να δούμε μέσα στην περιοχή το σούτ και το γκολ. Το γκολ για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Αγίου Νικολάου. Επιμένει για τον Παράσκο. Παράσκος μέσα τώρα θα πατήσει, προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Βρίσκει ένα στήριγμα στον Ξυλούρη. Παρολίγο να γίνει και έχουμε τον γκολ. Το γκολ από τον Ξυλούρη με αυτόν τον ανέλπιστο τρόπο στο 25. Παπαδόπουλος. Κίτος.
Ωραία μέσα στην περιοχή για το Δολαψάκη, ο οποίος θα μπει, θα κάνει το σούτ και είναι το 2-1. Το 2-1 για την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. Τελέστηκε το κόρνερ. Κανονικό το μαρκάρισμα εκεί. Με γυμνό μάτι φάνηκε ότι η μπάλα. Ο Λαψάκης για τον Οκάη προσπάθησε να βγάλει για το μαρκάκι. Έκοψε όμως η Νεάπολη και τώρα ξανά ο Αουάν από την αριστερή πλευρά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Μινά με αριστερό. Με αριστερό, με από τον Μαρκάκη, συγγνώμη. Μοσχοέρο πίσω στο καμπινάκι. Διακόσμιο από την άλλη πλευρά. Κάνει το λάθος. Επεμβαίνει ο Γκορδής. Θα δούμε αν περάσει ο Γκορδής. Ο Γκορδής κοντάει για τον Λιούμι. Ο Λιούμις γυρίζει πάρα πολύ ωραία τον Ζαλακούρα. Και στο 22ο λεπτό ο Πανιώνιος ανοίγει το σκορ. Βέβαια λοιπόν. Τελεία. Πράγματι απευθείας. Και η μπάλα στα δίκια από τη λαντζασμένη εκτίμηση του Σταματόπουλου. Την μπάλα προς τα πίσω. Νέο γέμισμα του Ανιτσάκη. Τώρα έπεσε παρακάτω. Μαρκάρα το Τσιρούδης και χάνει την μπάλα. Ο Γκροντής πολύ ωραία για τον Ταλακούρα. Ο Ταλακούρας ανεπάζει για τον Δρίτσα. Δρίτσας, πολύ ωραία εδώ. 2-1 Ρούμιο. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με σκορ. Και Μενίδης λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ. 2-2. 2-2. Το 70 λεπτό. Ήταν η μαλλιά του φάουλ που εκτέλεσε ο Μενίδης. Εκτελεί ο Ροντής, δεν βγαίνει. 3-2. Δεν βγήκε ο Καρδούσης. 3-2 για τον Πανιόνιο. Καθυστερούν και οι Πανιονίτες και να η ευκαιρία για τον Αργυρίου. Ο Αργυρίου μασάρει στον Ρίτσα, Ρίτσας για τον Αργυρίου. Πολύ ωραίο γκολ. 4-2. Εκπληκτική η αντεπίθεση των παιχτών του. Θα παραμείνουμε στο χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας να σας παρουσιάσουμε τον προσκεκλημένο μας εδώ στο στούντιο του Crete Today. Είναι ο επιθετικός της ομάδας του Γιούχτα, ο γνωστός σε όλους τους φίλους, ιδιαίτερα των κριτικών ομάδων, γιατί έχει περάσει από αρκετές, θα τα πούμε αυτά στη συνέντευξή μας, ο Νίκος Χατζικοκέρης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα. Τι γινόμαστε? Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση που σας απευθύναμε. Ήταν χθες για την ομάδα του Γιούχτα στο Ρουφ στην Αθήνα, απέναντι σε έναν δυνατό βέβαια αντίπαλο. Μίλησέ μας για το παιχνίδι. Όντως, χθες δεν είχαμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Νομίζω ότι ήταν μία από τις κακές μας εμφανίσεις. Η ομάδα δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει, όπως είπα, βαθμό ή βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει τη δυσκολία που έχει το πρωτάθλημα, όπως και μετά από τρία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, ομάδες κριτικές αντιμετωπίζουν οι ομάδες της Αθήνας ξανά. Όντως ο Ρουφ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα πολύ αξιόλογο ρόστερ και ένα καλό προπονητή. Αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Το είδαμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είχαμε τις στιγμές μας στο παιχνίδι, αλλά ο Ρουφ ήταν καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια κατέκτησε τους τρεις βαθμούς. Δηλαδή, εμείς που δεν είχαμε επαφή με το παιχνίδι, που δεν το είδαμε, πού κρίθηκε, ποια ήταν τα κλειδιά του μάτσου, όπως συνηθίζουμε να λέμε χθες στο γήπεδο του ΠΑΟ Ρουφ? Νομίζω ότι και ο αγωνιστικός χώρος ήταν υπέρ τους, όντας σαν ένα πλαστικό χλωροτάπητα. Ναι. Γνωρίζαν το γήπεδο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ομάδα καλοδουλεμένη, στημένη. Νομίζω ότι η χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ήταν η κατοχή την οποία είχαν σαν ομάδα.
όπως και τις ευκαιρίες που τις παρουσιαστήκαν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος τις 8 τελικές που είχαν, αν δεν κάνω λάθος, τις 2 τις μετουσιώσανε σε τέρματα γκολ. Μάλιστα. Είναι πάντως μία, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αναφέρεται από αρκετούς ανθρώπους του χώρου στον 7ο όμιλο ότι είναι μία από τις ομάδες που θα παλέψουν, θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση, θα είναι στους διεκδικητές. Και εγώ αυτό διέκρινα, όντως νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή και αυτό θα το δείξει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Όπως είπα και στην αρχή, έχει έμπειρα παιδιά στο ρόστερ τους. Ο προπονητής, αν και νέος, νομίζω ότι δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία του και όταν αυτό έμπειρα παιδιά το βγάζουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι δικαιώνεται. Και θα είναι μια ομάδα που πιστεύω και εγώ ότι μέχρι το τέλος θα είναι στις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Αυτά για τον Πάο Ρουφ. Να έρθουμε στην ομάδα, στο Γιούχτα. Η ομάδα μας, όπως σας είπα και στην αρχή, δυστυχώς δεν έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά γνωρίζουμε την κατάσταση την οποία έχουμε φέρει την ομάδα, όπως και εμείς και ο προπονητής. Έχουμε τη στήριξη της διοίκησης. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με δύναμη για τη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά και συνέχεια στο να αποδώσουμε το πλάνο και τη φιλοσοφία που θέλει ο προπονητής για τη συνέχεια και μέσα από αυτό το κομμάτι να καταφέρουμε να φέρουμε βαθμούς για την ομάδα. Όπως είπα ότι προς το παρόν δεν είμαστε ικανοποιημένοι σίγουρα, όμως έχουμε χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε. Υπάρχει τώρα μια διακοπή μιας εβδομάδας στο πρωτάθλημα που για εμάς αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να δουλέψουμε. Να επιστρέψουν και κάποια παιδιά τα οποία είναι σημαντικοί παίχτες για εμάς και για το ρόστερ της ομάδας και να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε ένα δυνατό σύνολο με αυτά που χρειάζονται, ώστε να δείξουμε και την εικόνα που είχαμε και στα φιλικά αλλά και, στα παιχνίδια κυπέλου τα οποία αντιμετωπίσαμε και ομάδες της Αθήνας αλλά και ομάδες από εδώ από την Κρήτη. Θεωρείς δηλαδή, Νίκο, ότι σε αυτό το ξεκίνημα ήταν θέμα Γιούχτα, γιατί για την ομάδα σου υπήρχε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Κληθήκατε να παίξετε με τις δύο ομάδες, με τον Αθηνών, παίξετε με τον Πανιόνιο στους Αρχάνες, στο γήπεδό σας, χθες με την ομάδα του Power Roof στην Αθήνα. Δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Περιμένατε τα αποτελέσματα ότι θα εξελίσσονταν διαφορετικά ή εμφανίσεις θα ήταν διαφορετικές? Σαν Νίκος δεν θα σταθώ ποτέ σε δύσκολα προγράμματα τα οποία χαρακτηρίζουν ή τα οποία τοποθετούνται, διότι θα αντιμετωπίσεις όλες τις ομάδες, είτε είναι στην αρχή, είτε στο τέλος, είτε διαχωρισμένες. Οπότε δεν παίζει κάπου ρόλο, σε διακόπτω, συγγνώμη Νίκο, η σειρά, δηλαδή δημιουργεί κάποια ψυχολογία, ένα καλό ξεκίνημα ή ένα λιγότερο όχι? Για εμένα σαν Νίκος όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Εσένα δεν σε επηρεάζει. Ακριβώς, δεν με επηρεάζει καθόλου. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα βάσει στατιστικών και βάσει μιας πορείας της ομάδας, όλοι και κάποιοι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι τα βλέπουν και αυτά. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να κοιτάς πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα σου. Να αντιμετωπίζεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να προετοιμάζεσαι για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πάνω απ' όλα μέσα στο γήπεδο μετά να δείχνεις την ταυτότητα που έχεις σαν ομάδα, ναι, και στη συνέχεια να αντιμετωπίζεις, όπως είπα, τον κάθε αντίπαλο όπως πρέπει. Θεωρείς ότι η βαθμολογία αποδίδει δικαιοσύνη σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα στο Γιούχτα, αλλά άμα θες το πάμε και ευρύτερα σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να πω, ναι, κάτι για την ομάδα που παίξαμε, γιατί με το πίσαμε που πήγαμε 0-0 με την Νεάπολη, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να είχαμε κερδίσει και να είχαμε αυτούς τους 3 βαθμούς επιπλέον. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει συμβεί και το έχω ζήσει και πάρα πολλές φορές με, να το πω, όχι ποδίαστρες ακριβώς, με κάποιες ομάδες οι οποίες τις θεωρείς ότι πρέπει να τις κερδίσεις. Να έρχεται το παιχνίδι και να μην καταφέρνεις να σκοράρεις και ας έχεις και 15 και 20 ευκαιρίες. Αυτό συμβαίνει ούκο λίγες φορές. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αν είχε αυτό το συν 2 αυτή τη στιγμή, ήταν στους 7 νομίζω ο πόντος ο Γιούχτας, θα ήταν τα πράγματα πιο ισορροπημένα, θα θεωρούσα ότι ήταν πιο ισορροπημένα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα η εικόνα και η γενική κατάταξη δεν είναι αυτό που μας ικανοποιεί βάσει και των ρόστερ και των παιδιών. Και να το πω και πιο λαϊκά, έτσι. Υπάρχουν παιδιά στην ομάδα που έχουμε ζήσει στον πρωταθλητισμό και σίγουρα το ότι να βλέπουμε την ομάδα τώρα σε αυτές τις θέσεις δεν μας αρέσει. Και εκεί μπαίνει ο εγωισμός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος και μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Από πλευράς βαθμολογίας, είπαμε το σύνδυο, από πλευράς εμφανίσεων,
Να πάμε στην άλλη όψη του νομίσματος, τι μπορούμε να πούμε. Η άλλη όψη του νομίσματος, όπως ξαναείπα και πριν, είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει, αλλά... Δεν παίζει σύμφωνα με τις δυνατότητες της η ομάδα, λες. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά στην ομάδα τα οποία και δεν έχουμε βρεθεί σαν ρόστερ, γιατί όπως είπα υπήρξαν αναπάντηχοι τραυματισμοί και γενικά όταν σε μια λυσίδα σπάει ένας κρίκος προσπαθείς να τον συμπληρώσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν παιδιά στο ρόστερ που μπορούν να έρθουν σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτό το κρίκο, αλλά σίγουρα χρειάζονται και χρόνο. Νομίζω ότι θα γυρίσω λίγο πίσω και θα πω ότι το περσινό κομμάτι και αυτό με τον κορονοϊό το οποίο ζήσαμε, υπάρχει ένα στίγμα του και έχει μείνει σε κάποιες εμφανίσεις ομάδων οι οποίες άλλα περιμένανε και άλλα βλέπουν και αλλού βρίσκονται. Έχει στοιχήσει δηλαδή το ότι η διακοπή, η μεγάλη διακοπή που υπήρχε, το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν καταφέραν να κάνουν προπονήσεις, το ότι μετά ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα απλά για να τελειώσει και μετά ξανάρχισε μετά από καιρό και με πολλές διακοπές. Νομίζω ότι όλο αυτό τον ποδοσφαιριστή τον κάνει να είναι σε ανεβοκατεβάσματα. Ναι, σε αποσυντονεί, σε αποδιοργανώνει, οπωσδήποτε σε βγάζει από ένα καθορισμένο πρόγραμμα το οποίο τηρείς. Μένοντας στην ομάδα σου, Νίκο, και μιλώντας για στόχους, ποιος μπορεί να είναι ο στόχος? Είμαστε βεβαίως νωρίς, είμαστε 5 αγωνιστικές. Έχετε μείνει πίσω στη βαθμολογία. Έτσι είναι. Έχετε πρωταγωνιστικούς στόχους. Έχω ακούσει και τον προπονητή σου και τους ανθρώπους της διοίκησης να μιλάνε για στόχους και φιλοδοξίες πρωταγωνιστικές και στο φετινό πρωτάθλημα που έχουν συμπεριληφθεί δύο ομάδες από την Αθήνα, ο Πανιούνιος και ο Πάουρουφ. Ποιος μπορεί να είναι? Διαφοροποιείται ο στόχος? Έχετε μείνει πίσω στη βαθμολογία? Φαίνεται ότι ο Γιούχτας έτσι δεν θα είναι μεταξύ των ομάδων που θα κινδυνέψουν, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τι μπορούμε να πούμε? Νομίζω ότι ξεκάθαρα ο στόχος κάθε χρονιά της ομάδας είναι να βρίσκεται στις υψηλές θέσεις. Χωρίς όμως να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάθε φορά κάτι το οποίο θα είναι πρωταγωνιστικό, όπως είπατε, για το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε κάθε ομάδα θα πρέπει να διαφοροποιούνται οι στόχοι αναλόγως με την πορεία την οποία εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Ναι, είναι κάτι δυναμικό, κάτι που εξελίσσεται, κάτι που αλλάζει. Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Γιούχτας νομίζω ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μπει στη διαδικασία να διαφοροποιήσουμε κάποιο στόχο, διότι η ομάδα αυτό που θέλει είναι να πετύχει όσο μπορεί κάτι ψηλότερο. Αυτό μπορεί να έρθει, όπως είπατε και εσείς, επειδή αναφέρατε ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, μπορεί να υπάρξει ένα σερί αγώνων και να σε φέρει ξαφνικά και στις πρώτες θέσεις. Και μετά να ξαναλες πάλι ότι διαφοροποιείς πάλι ένα στόχο. Αν πεις τώρα ότι θα διαφοροποιήσεις κάτι για σωτηρία, θα διαφοροποιήσεις ένα στόχο πάλι και θα λες για πρωταθλητισμό. Είναι βέβαια μικρό πρωτάθλημα, να το πούμε και αυτό, Νίκο. Ακριβώς. Που τα στραβοπατήματα καλύπτονται πιο δύσκολα από ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις στο παρελθόν. Δεν διαφωνώ μαζί σας, έτσι είναι. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο στόχος παραμένει αυτός που υπάρχει στην ομάδα εδώ και χρόνια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε την λίγο κακή εικόνα της ομάδας και να φέρουμε βαθμούς τους οποίους θα μας φέρουν σε πιο υψηλές θέσεις, ώστε να υπάρχει και ισορροπία και ηρεμία στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μετά κρίνεται καθαρά σε θέμα προσωπικότητων, σε θέμα παιδιών, σε θέμα προπονητή και στυλ παιχνιδιού, το τι θα δείχνουμε και τι θα αρέσει για να προχωράει η ομάδα και να έχει εμφανεί το στόχο μπροστά. Ψυχολογικά πώς είστε τώρα? Βεβαίως μετά από μία ήττα ποτέ τα πράγματα δεν είναι καλά, εννοείται ότι κανείς δεν την πανηγυρίζει, αλλά γενικότερα καταλαβαίνεις πώς το λέω. Γενικότερα στην ομάδα πάντα υπάρχει μια ηρεμία. Ο Γιούχτας το έχει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας, αναγνωρίζουν και βλέπουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε κάθε φορά. Νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο ότι θα αναφερθώ τώρα σε μια αντίπαλη ομάδα η οποία ταξιδεύαμε μαζί και λίγο η ταλαιπωρία με το καράβι να φτάσουμε στην Αθήνα. Βεβαίως, όλα τα βάζουμε στην εξίσωση. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι και ιστορικά ούτε και σαν μεγέθη κάποιες ομάδες, όπως ο Πανιούνιος και ο Ρουφ, δυναμικότητας, οι οποίες πας να αγωνιστείς με ομάδες οι οποίες υπάρχει μια ταλαιπωρία κάθε φορά. Οπότε... Είναι αντικειμενικές δυσκολίες αυτές και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μπορεί ο κόσμος να το γνωρίζει, αλλά να μην το επεξεργάζεται. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό να ταξιδεύεις ώρες. Ακριβώς. Είναι ώρες, είναι ότι φτάνουμε το πρωί, ο οργανισμός ξυπνάει, π.χ. από τις 6 ώρες φτάνει το καράβι,
πρέπει να φας ένα πρωινό, 11-12 ώρα να φας το μεσημεριανό, για να πας να αγωνιστείς 3 η ώρα. Να παίξεις 3 η ώρα μέσα. Ακριβώς. Μπορεί κάποιο παιδί να μην έχει κοιμηθεί καλά, μπορεί πολλά παιδιά να μην έχουν κοιμηθεί, είναι το καράβι, μπορεί να σε επηρεάσει, μπορεί να έχει αέρα, μπορεί... πολλά πράγματα είναι, πολλοί παράγοντες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μια δικαιολογία, αλλά είναι κάτι αντικειμενικό όπως αναφέρατε. Είναι κάτι το οποίο το λέμε προφανώς και κατά τι, πρακτικά. Έχει πρακτικά αντικρίσματα αυτό. Ακριβώς. Όπως και το αντίστροφο για τις ομάδες που έρχονται από την Αθήνα. Επίσης, βεβαίως. Εκεί όμως θα πρέπει να δούνε οι δικές μας ομάδες εδώ στην Κρήτη και τα ρόστερ που έχουν οι αντίστοιχες ομάδες της Αθήνας. Και το budget και η δυναμική και οι παίχτες, διότι υπάρχει, έχουν την επιλογή, γιατί σίγουρα δεν είναι το ίδιο να υπάρχουν 20 παίχτες που είναι παιδιά της Αθήνας, είναι μια επιλογή που έχουν οι αθηναίες ομάδες να βρίσκουν παίχτες, από τις ομάδες της Κρήτης που θα πρέπει να αναγκάσει ένα παιδί να φύγει από το σπίτι του, από την υπόλοιπη Ελλάδα, που θα πρέπει αναγκαστικά να ανεβάσει και το budget σου. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν ομάδες που μπορούν να το υποστηρίξουν σε ένα roster μεγάλο με τέτοιους παίχτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ο Πανιόνιος, επειδή είναι ο Power Roof και βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία στον Πανιόνιο αγωνιζόταν και στον Πανιόνιο και στην ΚΑΠΑ 20 άλλων ομάδων, είχαν την επιλογή, δεν μου αρέσει κάποιος, βρίσκω κάποιον άλλον. Στην Κρήτη δεν είναι το ίδιο. Συρρυκνώνεσαι στις επιλογές, στο να πετύχεις και να βρεις παιδιά τα οποία θα σου ταιριάζουν στη φιλοσοφία του προπονητή και σε αυτό το οποίο θα ζητάς. Βεβαίως, είναι και αυτή μια παράμετρος την οποία πολύ σωστά θέτεις στο όλο θέμα που έχει να κάνει τη σύγκριση συγκριτικά με τις ομάδες αυτές τις δύο που βρίσκονται στον 7ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, τον Πανιόνιο και τον Power Roof και τις ομάδες από την άλλη πλευρά, από την Κρήτη. Αν εξαντλήσει ο Γιούχτας τις αντοχές του και πάνε όλα καλά και έχετε την υγεία σας και μπορέσει να ρολάρει, ποια πιστεύεις ότι είναι τα πλεονεκτήματά του, δηλαδή με τι όπλα πολεμάτε, να το πω έτσι, επί το λαϊκότερον. Ωραία. Νομίζω ότι ο Γιούχτας αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σαν ένα πλεονέκτημα είναι η έδρα του και γενικά το ότι αγωνιζόμαστε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι φυσικό χόρτο, είναι ένα ωραίο γήπεδο, προσφέρεται η ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι έμπειρα και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές με πλούσιες εμπειρίες. Ακριβώς. Και νομίζω ότι. Πρώτης εθνικής κατηγορίας, έτσι. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικά και νομίζω ότι είναι μονάδες τις οποίες πρέπει να τις εκμεταλλευτεί η ομάδα. Ο προπονητής, πάνω απ' όλα. Ο Άγγελος ο Κασοτάκης. Ακριβώς. Γιατί... τον οποίο θα έχουμε κάποια στιγμή και εδώ στο στούντιο, πρώτα Θεός, ναι. Έχει στη φαρέτρα του, να πούμε, αυτά τα παιδιά. Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς και να μην υπάρχουν τραυματισμοί, για να μπορεί και αυτός να χρησιμοποιεί και να βλέπει το τι γίνεται, για να μπορεί μετά να κριθεί, όπως θα κριθούμε όλοι στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτει η ομάδα και ότι τα τόσα χρόνια έχει δεωθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική σαν μια πολύ καλή ομάδα, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, αλλά και σαν διοίκηση, σαν ανθρώπους, τους οποίους είναι έντιμοι και αγαπάνε το ποδόσφαιρο, γιατί είναι δύσκολο να βρεις αυτή τη στιγμή παράγοντες που να αγαπάνε το ποδόσφαιρο και με το σωστό τρόπο και τον αληθινό. Γιατί ακούμε διάφορα, γράφονται διάφορα κάθε φορά και για ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας και για προέδρους και για διοικούντες. Και οπότε νομίζω ότι η ομάδα μας ξεχωρίζει σε αυτό. Παραγωγικά προβλήματα εσείς δεν έχετε. Όχι. Προβλήματα όχι. Σε διοικητικό επίπεδο. Δεν έχουμε, όχι. Ό,τι και να υπάρχει στην ομάδα νομίζω μπορεί να λυθεί. Με πολύ σωστό τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν και παίρνουν τις σωστές αποφάσεις πρώτα για το καλό της ομάδας. Σίγουρα πριν λίγο καιρό υπήρχαν δύο αποχωρήσεις από διοικητικά μέλη τα οποία εμάς ήταν δίπλα μας από την αρχή της προετοιμασίας. Νομίζω όμως ότι αυτοί ξέρουν τους λόγους και είναι πολύ σωστό το ότι δεν έχει επηρεάσει καν το αγωνιστικό κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, μακάρι, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και χρόνια και πιο παλιά στην ομάδα και έχουν βοηθήσει την ομάδα, να μπορέσουν να βρουν μια κοινή λύση, αν το πω. Κάτι το οποίο δεν τους άρεσε και μπορεί να διορθωθεί, να είναι όλοι ξανά σαν ένα σώμα δίπλα στην ομάδα και στους παίχτες και όλοι στο τέλος να είναι χαρούμενοι βάσει αυτών των οποίων έχουν στοχεύσει και έχουν πετύχει. Μακάρι το μήνυμά σου να έχει
αποδέκτες, σε βλέπουμε είσαι ενωτικός και απευθύνεις και ένα κάλεσμα ενότητας προς άπαντες εκεί στην περιοχή των Αρχανών, διοικητικούς παράγοντες για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να υπάρξει μια σπήρωση δυνάμεων. Νομίζω ότι το παν για κάθε ομάδα είναι να είναι οικογένεια όχι μόνο μέσα στα αποδυτήρια. Είναι να είναι οικογένεια όλο το σύνολο, είτε είναι από φιλάθλους, είτε είναι από παράγοντες, είτε είναι από παίχτες, ο φροντιστής, από τον οποιονδήποτε. Ακόμα και οι αντίπαλοι πολλές φορές σε κάνουν και είναι και αυτή η οικογένειά σου. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι όταν σε κρίνουν σε κάνουν καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες και είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι... Το αντιμετωπίζουμε άλλωστε και στη ζωή μας. Είναι σωστό, βεβαίως. Και υπάρχει βεβαίως και στο γήπεδο. Και, να πούμε και αγωνιστικά, μένοντας πάντα στον αγωνιστικό του χαρακτήρα, στο. Εντός γηπέδου, αυτό που δεν έχετε κάνει καλά μέχρι τώρα. Δηλαδή, πέραν είπες κάποια προβλήματα που σας έχουν επηρεάσει με αυτές τις διακοπές από πέρυσι στο πρωτάθλημα, η αναστάτωση που έφερε η πανδημία, ο COVID. Πού πιστεύεις, σε ποιους τομείς η ομάδα πρέπει, και εννοείται από αυτούς που μπορούν να βελτιωθούν, έτσι, πάντα στο μέτρο του εφικτού, έτσι, να έχει καλύτερες επιδόσεις στα επόμενα παιχνίδια. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος και παλαιότερα όταν ήμουν και πιο μικρός και σε εισαγωγικά τώρα πιο έμπειρος σε τέτοιες ερωτήσεις, δεν μου αρέσει ποτέ να τοποθετούμε, διότι δεν θέλω να μπαίνω σε μονοπάτια ή σε κρίσεις αλωνών αρμοδίων για το τι γίνεται στην ομάδα. Και έτσι νομίζω, έτσι θα ήθελα κι εγώ, αν ασχοληθώ αργότερα και είμαι προπονητής ή πρόεδρος, δεν ξέρω κάτι. Το έχεις στο μυαλό? Το έχω στο μυαλό μου. Ποιος που αγαπάει το ποδόσφαιρο δεν θα ήθελε να το έχει στη ζωή του? Πολύ. Ακριβώς. Οπότε... Μαύρη πέτρα, πάρα. Όχι, μαύρη πέτρα ρίχνουμε πολύ. Ρίχνουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σίγουρα. Νομίζω ότι αυτοί που ρίχνουν, νομίζω ότι αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να το έχεις για πάντα στη ζωή σου. Σίγουρα μπορεί πράγματα στη ζωή να σε φέρουν. Επειδή το αγαπάνε, το αφήσανε πίσω. Ναι, για πες μου, αλλά είναι άλλη ιστορία. Για πες. Ναι, ναι. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή τα οποία σε απομακρύνουν και σε κάνουν να συχαθείς, θα το πω έτσι πλέον, στις εποχές μας το ποδόσφαιρο, πολλά, με πολλά, αυτά πολλά που ακούγονται. Γι' αυτό αναφέρθηκα και πριν και σε παράγοντες και σε προέδρους σε άλλες ομάδες, που δεν είναι ωραία πράγματα που ακούγονται. Παρ' όλα αυτά θα επανέλθω ότι. Δεν θα απαντήσω. Δεν θες να απαντήσεις αυτό. Ναι, γιατί νομίζω ότι σε τέτοια θέματα και ζητήματα, στο θέματα τι θα πρέπει να διορθωθεί σε μια κακή στιγμή, σε μια εικόνα ή σε μια πορεία, νομίζω είναι καθαρά θέμα προπονητή πάνω απ' όλα. Είναι αυτός ο οποίος έχει την κρίση, γιατί είναι αυτός που έχει δημιουργήσει, έχει χτίσει και κρίνεται βάσει των πάντων. Και σίγουρα επιβραβεύεται βάσει των πάντων. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής θα πρέπει να κοιτάει τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό του, την απόδοσή του, τα στατιστικά του, και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν. Μάλιστα. Δεν θες να μπαίνεις σε άλλα χωράφια, κοιτώντας τα δικά σου στατιστικά. Ακριβώς. Βλέπω ότι και αυτό είναι, δεν χρειάζεται να κοιτάξεις εκεί το βιογραφικό, το CV. Έχεις ταυτιστεί με την Κρήτη η αγωνιστική σου πορεία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις ότι... έξι ομάδες. Ακριβώς. Η περισσότερη μου καριέρα είναι στην Κρήτη, είναι κάτι το οποίο όταν ξεκινώντας ήρθα πρώτη από Πλατανιά, φορά εδώ, ακριβώς, πριν από 12 χρόνια, το 2009 πρώτα, ναι, σωστά, μέχρι τώρα στο Γιούχτα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες και από όλους τους νομούς. Να τις πούμε και από όλους τους νομούς, βεβαίως, με τον Εργοτέλη στην πρώτη εθνική κατηγορία, είχε και δεύτερο πέρασμα βεβαίως από τον Εργοτέλη, από τον Ερμή Ζωνιανών, από την Επισκοπή, από την τον Όφη Ιεράπετρας βεβαίως και από την ομάδα του Γιούχτα. Τι σου μένει, πες μου, μια ωραία ερώτηση, η πιο έντονη ανάμνηση που είχες? Η πιο έντονη ανάμνηση. Σε κάθε ομάδα έχω έτσι από μια. Σε κάθε ομάδα, αν παραλείψω. Ναι, πες μου εν συντομία, σε κάθε ομάδα. Νομίζω ότι στον Πλατανιά η πιο έντονη ανάμνηση ήταν όταν πήγαινα πάρα πολύ καλά και ήμουνα πρώτο σκόρερ και η ομάδα εδώ κατάφερε σε βλέπουμε, να. Ακριβώς έγινε εκείνη η χρονιά που βραβεύτηκα. Η χρονιά εκεί που βραβεύτηκες από τη δεύτερη εθνική κατηγορία, από τη Football League τότε. Δύο, έτσι, ναι. Που είχες πάρει, είχες ανέβει Αθήνα και είχες βραβευτεί
για αυτές τις επιδόσεις και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Στο 89, ναι, τότε νομίζω ήταν η ομάδα που κατέφερε και ανέβηκε και η κατηγορία και προχώρησε. Νομίζω ήταν μια πολύ έντονη στιγμή. Mm-hmm. Όταν ερχόμενος στο Ηράκλειο και στον Εργοτέλη, η πιο έντονη στιγμή μου ήταν η πρώτη μου συμμετοχή αλλαγή τρίτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. 2-3. Ακριβώς. Ρωμάνο, 2 γκολ. Ακριβώς. Τα θυμάμαι καλά. Ακριβώς, σωστά. Έντονη στιγμή. Ναι. Μετέπειτα στον Ερμή Ζωνιανών το παιχνίδι με τον Όφη στην έδρα μας που κερδίσαμε 1-0. Ακριβώς. Πολύ ιστορική στιγμή και για την για ομάδα. Για τον Ερμή. Σίγουρα. Πληγή για τον Όφη. Και γενικά η πορεία της ομάδας γίνει τη χρονιά. Ναι. Με την Επισκοπή. Μέχρι και τελευταία στιγμή διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα, ο αγώνας μέσα στον Ιωνικό που χάσαμε. Που χάσατε εκεί. Ακριβώς, uh-huh. Μια πολύ έντονη στιγμή. Uh-huh. Όφη Ιεράπετρας, η τρελή πορεία, διπλό μέσα στη Βέρεια και η ομάδα ήταν στην τρίτη θέση και κατάφερνε να διεκδικεί και να ξεχωρίζει ανάμεσα σε πολύ ιστορικά σωματεία και να βρίσκεται τόσο ψηλά. Και πέρυσι νομίζω, Γιούχτας, έντονη στιγμή όταν η ομάδα και μαθηματικά και απ' όλα καταφέραμε από δύσκολες καταστάσεις, γιατί και πέρυσι είχαμε αποχώρηση του προπονητή, υπήρχε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, ψυχολογίας και όλα αυτά, κατάφερε η ομάδα να βγει από αυτό το άγχος που θεωρητικά υπήρχε σαν άγχος. Mm-hmm. Έπρεπε όμως και ήταν καθήκον η ομάδα να μην κινδυνεύσει καν και να βρίσκεται σε κάποιες θέσεις. Όμως ήταν μια έντονη στιγμή γιατί ήρθε η πανδημία, υπήρχε διακοπή, υπήρχε άγχος, αναστάτωση, ανεβοκατεβάσματα, διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Κλείνοντας, Νίκο, τι περιμένεις από το μέλλον και τι είναι αυτό που πλέον έχεις να κυνηγήσεις ως προσωπικό στόχο φιλοδοξίας όσο είσαι ακόμα ενεργός ποδοσφαιρικά? Από ό,τι μας είπες, θα παραμείνεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι θέλεις, και μετά το τέλος. Αυτό που προσδοκώ είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει υγεία σε όλους τους συμπαίχτες μου, αλλά και σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλους τους αθλητές. Να μην ακούμε δυσάρεστα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω είναι η ομάδα μου να πετύχει το στόχο της, να κάνει ξανά μια πάρα πολύ καλή πορεία και να είναι στην κατηγορία αξιοπρεπέστατη όπως κάθε χρόνο, ο Γιούχτας. Ο προσωπικός μου στόχος παραμένει και είναι, και το λέω σε κάθε συνέντευξή μου, να πετυχαίνω όσα πιο πολλά τέρματα και να βρίσκουμε πάντα στις πρώτες θέσεις των σκόρερ, για να μπορώ και εγώ να ανταμείβω τους ανθρώπους τους οποίους με εμπιστεύονται και με παίρνουν σε ένα σύλλογο και μου δίνουν τα χρήματα τα οποία ζητάω, για να μπορώ και εγώ να αποδίδω και να βρίσκομαι στην ομάδα. Θέλω σίγουρα να πω ένα ευχαριστώ για τον κόσμο τον οποίο έρχεται κάθε φορά στο Γιούχτα και μας υποστηρίζει, mm-hmm. που είμαι σίγουρος ότι τον έχουμε απογοητεύσει με την εικόνα που έχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά να είναι σίγουρος ότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτή, θα αλλάξει σίγουρα και το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουμε είναι πάρα πολύ καλύτερο και η ομάδα θα βρεθεί εκεί που της αξίζει για να είναι περήφανη και αυτή όπως είναι περήφανη κάθε χρόνο. Να στο ευχηθούμε. Νίκο, να έχεις την υγεία σου, να έχετε όλη την υγεία σας, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της περίόδου, προς το τέλος ίσως της περίοδου, για να κάνουμε μια κουβέντα αποτίμηση, έναν απολογισμό της χρονιάς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και αυτή την εκπομπή και απόψε. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγός για τη δεύτερη ώρα ήταν το νερό Ζαρός από τις κορυφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την επόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Ευχές για καλό βράδυ. Η στρογγυλή θεά επιστρέφει στο Cree Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Cree Today. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ.
DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα Voucher. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Στις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου.